φτάσουν. Πώς θα σου το πω. Ναι, δηλαδή το συμπλήρωμα που σου λείπει, το χαπάκι σου. Είναι το value που παίρνεις για να κοιμηθείς όταν δεν μπορείς. Είναι το βοήθημα που παίρνει μια γυναίκα όταν είναι μόνη και παίρνει το δονητή της. Όπως με τα αρέσει, όμως είναι σαν να μου λες ότι θα πάρουμε πρωτάθλημα. Σαν να απαξιώνεις τα άλλα τα αθλήματα, ρε φίλε. Απαξιώνω τα αθλήματα στα σωματεία, τα υπόλοιπα. ΠΑΟΚ, Άρη, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Ηρακλή. Τις 6 παραδοσιακά μεγάλες ομάδες, και ας είναι γάμα ο Άρης και Β' ο Ηρακλής, θεωρώ ξεφτύλα να μου βγαίνει ο Ολυμπιακός σήμερα πριν από λίγο και να μου λέει: «Ωχ, καλή τι ωραία τα κορίτσια στο Βόλι. Στο Βόλι εμείς πηγαίναμε 20 χρονών για να πάρουμε μάτια, τραβήξουμε καμιά παχιά». Στο ποιο Βόλι είναι! Στο Πόλο είναι. Ποιο Βόλι είναι! Στο Πόλο ήταν φαρδιές, ρε. Champions League πήρε το παιδί, εντάξει. Ναι. Champions League και Champions League. Και στο Big Pong αύριο θα με πει: «Πήγα στο Big Pong και σε παρακαλώ». Και καπνώνω στην κερκίδα, ρε Ραπτόπουλε. Πώ? Πηγαίνω στο Βόλι και καπνώνω στην κερκίδα. Έχει καλή ομάδα, ρε φίλε, γι' αυτό είναι ο λόγο. Εντάξει. Ρε φίλε, να μην χέσω. Ο Παοξής Κουλτουριάρης μπορεί να είναι. Όταν καπνώνεις, εννοείς τώρα τρία μάτσες. Τρία μάτσες, ναι. Με Παναθηναϊκό, όχι με σταθερή πορεία μέσα στη σεζόν. Γλυκό μου αγόρι. Αυτό το θέλει να σου πει. Γλυκό μου αγόρι. Μισό λεπτό. Όπως παρακολουθούσα από τη μέση και μετά πήγαινα με τρένο, ρε παιδιά. Για το βόλεϊ μιλάς. Το βόλεϊ πήγαινα και μετά. Έχει δύο πέντες κάνουν διαφορά. Αυτό ο κουβανός. Από τότε ανέβηκε ο ΠΑΟΚ. Ποιος, ο? Από τότε που ήρθε ο κουβανός, ο Ερνάντες, πώς λέγεται. Δηλαδή τότε το 88 εγώ που είχα συμμαθήτρια τη Μίλιου και την Εβίτα την Παρασκευοπούλου. Δεν βγάζω άκρη. Που πέρανε τα πρωταθλήματα. Όπα! Συγγνώμη, Εβίτα. Συγγνώμη, ρε. Και τον Μπρίτζιο που ήταν μεγάλο κολυμβητή. Τότε να πω τι περήφανο που είμαι που πήρε η Μίλιου, η συμπαθήτριά μου και η καλοκαίρο που η Εβίτα Παρασκευοπούλου. Γιατί δεν πηγαίνατε τότε. Πάμε να πάμε να πάμε. Γιατί δεν πηγαίνατε στο κολύμπι, ρε τότε. Θα αρχίσουμε κάποια στιγμή να πάμε. Δηλαδή αυτοί που πήρε το όταν γεννηθήκαν ξεκίνησαν με βόλτα. Παρολόγητο. Γεια σου, φίλε. Πού το πήρε εκείνο, θυμάσαι. Κάτω Αθήνα. Όχι. Πού. Όχι πού. Κάτω από το σκάπου κάτω. Σου δίνω άλλε δύο ευκαιρίε. Κρήτη. Ήμουνα το βράδυ που πήγε όλος ο ΠΑΟΚ στην Disco Amnesia να πανηγυρίσουν. Βοήθα. Είπες μία Κρήτη, άλλη μία σου μείνε. Disco. Πελοπόννησο. Κάπου κάτω ήταν, θυμάμαι. Καλαμάτα. Ξέρω. Ναι. Στην Καλαμάτα. Disco, ρε που είστε. Επόμενο. Εβίτα, ξέρω. Δεν ξέρω τα πόλη. Επειδή λέτε για τα πόλη. Ρε φίλε. Τότε και οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ πηγαίναμε τα κόκκαλα στο κολύμπι. Άντε τώρα νεοπαοξίδες! Άντε τώρα νεοπαοξίδες! Για το βόλεϊ για μένα, πώς κράζετε τον κόσμο του ΠΑΟΚ! Με εικόμενες με τα κινητά στην Τούμπα! Στο... Για μένα το απαράδεκτο, και δεν τολμάει φυσικά να το πει κανένας δημοσιογράφος, είναι ότι πηγαίνει ο γιος του μεγαλομετόχου της ομάδας ΠΑΟΚ και τραβάει βίντεο. Τον κόσμο, τον τραβάει βίντεο. Πού να τον δει στο γήπεδο. Ρε, άστε τα βίντεο και σοβαρευτείτε. Κάνετε αυτόν τον κόσμο να έρθει στο ποδόσφαιρο. Πας και τον τραβάς βίντεο, παιδαρέλη. Και αυτό μου είπε και ένας φίλος μου. Παιδαρέλη. Τον έριξα, λέει, με την γκόμενά του. Αν αυτός έχει τόσα λεφτά και έχει αυτή για γκόμενα, για κλωτσίες είναι. Και τι τον θέλεις, να πάει στις 4 και να πανηγυρίσει τα κάγκελα, δεν. Όχι, να φέρει παίκτες και να δει ο κόσμος μέσα. Άντε, κολλήσαμε πάλι. Επόμενη γραμμή, ναι. Κολλήσαμε. Ναι. Έλα. Από τι ανώλυμο κολυδρό. Του λέει καλό στα τσακάλια. Τι έγινε, κύριε. Δύο λεπτά, αφήστε με να πω λίγο ήρεμα. Λοιπόν, συγχαρητήρια σε όλο τον κόσμο που ήρθε σήμερα στο γήπεδο. Σαμπιά, 20.000, συγχαρητήρια από μένα. Και χωρίς αεκιτζίδες. Επιστρέφουμε από εκεί που δεν πέσαμε ποτέ. Λίγα μάτια έμειναν, λίγοι αγώνες ακόμα. Την Δετάρτη πάμε όλοι ξάντη με ταυτότητες, με διαβατήρια, δεν ξέρω εγώ με τι. Πάμε εμείς να φέρουμε την πρόκληση. Και θέλω αύριο όλες τις εφημερίδες να ασχολούνται με τον Βόλε και με τον Γκόμες. Δεν θέλω που το στέλνει εμάς. Θα δω αύριο εγώ. Θα δω αύριο εγώ. Εδώ με 2,5 ευρώ γενική είσοδο, ρε φίλε. Και δεν έχει κάνει 15 χρόνια στον τάτσο κρατικό. Για μένα μιλάς τώρα, πλάκα κάνεις τώρα. Ρε εσύ τώρα, μετά από 60 χρόνια πάλι πήγατε 15.000 και γιατί σε καλά τώρα. Κάτσε ρε φίλε το πράγμα. Άιντε βρε τώρα, άιντε, άιντε. Κάνε μας να σας συμπαθήσουμε τώρα, άιντε! Ακούς μέχρι πέρσι ο οποίος είχε τραπεί κερδίζει αγώνα και λίπερο! Εξαφνικά... Κάντε λίγο να σε συμπαθήσει τον Τζόρνταν! Πες ότι είχε 12.000 να σε συμπαθήσει! Τώρα. Και οι 4 ήταν παοξίδες! Θέλουμε να γιάσουμε, δεν μας αφήνετε βρε! Βρε! Ε, γυαλάκια, που είχε 12! Βρε, βρε, με πήρε φίλος μου Ρακλειδέας, μου λέει 15.000 είμαστε μέσα και ο άλλος μας λέει εδώ 25 προηγούμενο. Λοιπόν, άρα πιστεύετε ή, τους, ή τον φίλο του Τζόρνταν ή εμένα και τους δικούς μου φίλους.
Πάρε το βόλι τώρα και εγώ να σε αφήσω. Εσύ άσε μας. Κολυνδρινέ. Εσύ άσε μας. Κολυνδρινέ. 800 άτομα στην Τούμπα είχατε πάρει. Κολυνδρινέ. Άκουμε λίγο. 150 είχαμε. Να μιλήσουμε λίγο για μπάλα. Κολυνδρινέ. Ναι, ναι. Να μιλήσουμε για μπάλα. Η Ξάνθη έπαιζε Σάββατο. Ο Ηρακλής παίζει Κυριακή. Μία μέρα παραπάνω ξεκούρασε. Είναι η επιλογή του Παοξίδων και Μύρλα. Εμείς δεν ασχολούμαστε με τα Γερατόπουλε. Εγώ θα σου μιλήσω ποδοσφαιρικά και εσύ μην μυριάζεις. Εγώ θα σου μιλήσω ποδοσφαιρικά. Στο λέει το παιδί, δεν ξέρω μπάλα. Ξάνθη, κλείσε γραμμή, εγώ θα μιλήσω. Εντάξει. Η Ξάνθη στο δεύτερο ημίχρονο στη Λεωφόρο έκανε τουρισμό. Α, δηλαδή μας το έδωσε, αυτό λες. Όχι. Α, εντάξει, πάλι καλά. Θέλει να χτυπήσει το κύπελο αυτό. Μου επιτρέπεις. Πάλι καλά. Επιτρέπεις. Ναι. Ναι. Πιστεύω ότι ο Σίλβα Κλέιτον στη φάση εκείνη που βγαίνει στον άξονα. Δεν το περίμενα να ακούσω. Πρέπει συναισθηματικά λιγάκι, περιμένει 2,5 μέρες. Στον πρώτο γύρο δεν ήταν αισθηματικό. Στον πρώτο γύρο δεν ήταν αισθηματικό δηλαδή. Τώρα έγινε. Και τώρα λίγο στιγμή. Ο Ηρακλής στο δεύτερο ημίχρονο ήταν φιάλος οξυγόνου. Τον έτρεξε η ΑΕΚ με πολύ κατοχή μπάλας, πολύ γρήγορο ποδόσφαιρο, με πολύ μεγάλες αποκρούσεις. Τον Στόπερ και τον Τζόγλου, ιδιαίτερα και του, Πόρτο Γλέδε, Κανελάκη, δεν θέλεις. Ξέρεις τι μας γιώσουν, ναι. Ο Τζόγλου. Και Ιάννη Τζόγλου. Πολύ καλή χαύ και ιδιαίτερα. Και επικό παιχνίδι. Επικό παιχνίδι. Μπουκουβάλας και Σαραμαντάς. Αμυντικά. Επικό παιχνίδι. Την Καρβάλη, να ξέρεις. Ο Μπουκουβάλας στις έντρες που έκανε ο Μπακάκης. Έβγαινε πολύ ο Μπακάκης από εκεί. Ο Τσιγκαλίδης δεν τον έβγαινε. Πολλές έντρες από εκεί. Έχει γίνει 6-7 φορές στόπερ τρίτο ο Μπουκουβάλας με φοβερές αποκρούσεις και χαμηλά φοβερές τοποθετήσεις και πολύ γρήγορη πρώτη μπάσα. Απλά η Τζόγλου, Πορτουλίδης και Ρωμάνο στην αντεπίθεση είχαν μεγάλο πρόβλημα και ίσως πνευμόνια γεμάτα διοξίδιο του άνθρακα. Επόμενη γραμμή. Ρόκο Σιφρέντι, φίλε, Ρόκο Σιφρέντι για αρχή. Ναι. Το παιδί τώρα να σου δει να συνεχίσει αγόρι μου, δεν είναι τίποτα αυτό. Θα δει πολλά τέτοια. Συνεχίσει 19 ετών και δεν έχει φιλήσει κοπέλα, είναι γυμνασμένο, λέει ωραίο παιδί. Τι σχέση έχει αυτό. Τι σχέση έχει αυτό, ρε. Βρεβό, να τι γράφει το παιδί. Τι σχέση έχει το γυμνασμένο. Μπράβο, δεν θα σου πει χιλιά εκεί. Δεν καταφύγει να πούμε. Σου δίνει ένα παιδί να σλαμά. Ο άντρα κάτω από τα 23 τραβάει καψούρε, τραβάει έρωτε, τραβάει ξέρω εγώ εύκολα. Είναι αφελή. Τα περάσα μόνο, δεν απάρεσε μόνο αυτό. Μετά τα 30-35, ο άντρας δεν ερωτεύεται. Θέλει να το χώνει. Θα φιλήσει, σου λέει. Θα φιλήσει, yeah. Θα έρθει, θα το ξεπεράσει, θα το κάνει, θα το ράνει. Δεν είναι. Ο άντρας λοιπόν πριν τα 23-25 ερωτεύεται. Και επειδή ερωτεύεται και πριν τα 25 και τα λοιπά, παντρεύεται κιόλας. Ιδεάλως, όσο περνά τα χρόνια, πάσω σε 35 χρόνια, 37, με το πουλί όρθιο ότι τρύπα βρίσκεις τη βουλώνει. Σιγά μην μπλέξεις εσύ να κάνεις παιδιά και ιστορίες. Οπότε αυτός θα το ξεπεράσει. Είναι ένα θέμα, το περάσαμε όλοι. Πάντως λέει τι να κάνω, παιδί μου, κάνω. Ακούς Πουλόπουλο, αγόρι μου, τον Πουλόπουλο τον Γιάννη, τον ακούν. Το Πουλόπουλο τον Γιάννη, τον ακούν οι αποτυχημένοι εραστές. Πουλόπουλο, ρε, να κουμιώτη, θα ακούς κλάματα. Σηκώσεις το κεφάλι για να χτυπήσεις την επόμενη κουμπάνα. Το ελληνικό νέο κύμα θες να πεις. Ναι, πλούτα ποιος άκουγε Καζαντζίδη, κάνας επιτυχών. Άκουγε Καζαντζίδη, κάνας επιτυχών. Ένα σκύλος λέει και μια γυναίκα τραγούδι. Άκουγε τον Πουλόπουλο, κάνας επιτυχών. Όποιος ήταν του. Α, ο Βουλγαρίδης που του έτρωγε την κόμενα ο Κούρκουλος στη Λάσκαρη, θα άκουγε Πουλόπουλο. Ο Αλέκος. Βαγγέλη Βουλγαρίδης. Πάμε επόμενη γραμμή. Όμως φίλε, ξέρει. Έλα. Έλα, καλημέρα. 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 Πάνω σε αστέρα Τρίπολη, Μαγγέλη. Να, τι είσαι. Τι κάνετε. Πάνω σε αστέρα Τρίπολη. Το όνομά σου πάνω. Πάνω. Έλα ρε πάνω, καλησπέρα, ναι. Πάρε πάλι, ρε. Ναι, Τσάρεφορος, ναι. Είσαι τριπολιτσιώτης, έτσι. Μένει εδώ όμως. Ναι, από την Τρίπολη. Ναι, μένεις εδώ. Ναι, είναι ερωτικός μετανάστης. Όχι, Τρίπολη, όλα Τρίπολη. Όχι, Τρίπολη μένει το παιδί. Από Τρίπολη μας λέτε. Ωραία. Λοιπόν, τι βάζει πάλι ο Μπαράλες, ρε φίλε, πόσο, τι κεφάλι έχει. Ε, φίλε, δεν είναι σωσίας του Μπαράλες ο Σλαμάς. Θα σου πω, ο Σλαμάς είναι ίδιος, ρε. Ίδιος είναι ο Μπαράλες. Είναι πολύ πιο άσπρος ο Μπαράλες. Ναι. Τι κεφάλια πάζει, τι Βρετανός φόρ είναι. Καθαρά Βρετανός φόρ. Τι παλαιάς φορείς. Αργός. Εγώ συμφωνώ με ένα παλικάρι που είχε πει ότι εντάξει, αν ήταν αυτό πέρσι στον ΠΑΟΚ δεν θα είχε βάλει τόσα κόλλα. Αλλά στον Αστέρα εντάξει, κάνει καριέρα το παιδί. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, δεν ξέρω όταν τώρα σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Ποιος Γκαρσία, ρε φίλε. Ναι. Εσείς κάνατε τώρα το κολοκοτρώνι βρώμικο και κάτω τώρα και μιλάτε τώρα για τον Καρσία. Περίμενε. Τι να περιμένω, βρε. Εγώ πρώτη φορά το είδα το Μητρόπολη και από κάτω μαγαζιά. Να σου πω, καταρχήν εγώ καλοπροαίρετο σου μιλάω. Ένα μάτσο έγινε, ρε φίλε, με τη Δυναμό Κιέβου. Δεν το είδα, αλλά μου είπανε παιδιά που το είδανε. Ό,τι έκανε η Δυναμό Κιέβου, τις έπιανε εκείνο το βράδυ.
Πλάκα μας κάνει τώρα. Κλείνει η παρένθεση, λέγε. Μπαλάρα με ξυπνεύω για το Σιέβερτον. Εσύ τον Γκαρσία τον θέλεις, δηλαδή ας πούμε τον παραδέχεσαι ως παίχτη, ως... Από όλα τον παραδέχω εγώ. Σαν προσωπικότητα. Πόσους γκαρντός θέλει ο Γκαρσία. Ότι είχε τρέξιμο, ότι είχε τρίπλα, ότι έκανε γρήγορα ανεβάσματα, κατεβάσματα. Πουλούσε παοξιδηλίκη. Άγω να σου πω ότι ήταν ο Γκαρσία. Να σου πω εγώ. Και θα καταλήξω. Να σου πω. Ή ότι είχε τσαμπουκά. Να σου πω ρε φίλε. Και πλάκωνε και έκανε και... Όταν είχα τον Καγκάτσι παιδί μου. Αγωνιστική προσφορά ρώτησε τον. Ποιο μεγάλο είχε στα γόνια στην Ελλάδα, ο Καρντόσο ή ο Γκαρσία. Εσύ στην αντιπάθεια, μην την βγάλει, εμένα ρωτάει ο άνθρωπος. Τι αντιπάθεια, φίλε! Ρε, μένα ρωτάει ο άνθρωπος, ας απαντήσω μωρέ. Ας την πετάγεις την τσουτσούκια εσύ τώρα. Να απάντα, ρε. Να απάντα. Δεν μπορώ. Πρώτα απ' όλα ήταν μια προσωπικότητα, μια φυσιογνωμία μεγάλη. Ήταν ο ηγέτης της ομάδος, ηρεμούσε το παιχνίδι, είχε κάθετες μακρινές μπαλιές και τα πάντα όλα. Και άμα πήγαινε και στο τσαμπουκά δεν μας σούσε και τίποτα. Αυτό ήταν ο Γκαρσία. Ηρεμούσε το παιχνίδι αγωνιστικά και όταν κυνηγούσε τον Τουντού, ας πούμε, ξεσήκωνα πλήθη, έτσι. Ναι ρε φίλε, και αυτό, άμα λάχει να πούμε. Αλλά πριν λάχει, έβλεπε γήπεδο ρε φίλε. Πριν πάρει την μπάλα ήξερε που αντιδώσει να πούμε. Ωραίος ρε φίλε, μ' αρέσει. Ερεμούσε την μάλιστα ομάδα, έχουμε κανένα πίσω τώρα να ερεμεί την ομάδα. Έχεις το Ζιόλι. Μαζί σου, άμα απαντήσεις. Το Μένιο που τον έχετε ρε. Αυτό είναι η απάντηση, που έχουμε το Μένιο. Όχι ρε, πάρει αυτό, τελείωσε. Ο Μένιος φίλε παντρεύεται. Ο Μένιος μίλησε χθες με το Μένιο στο τηλέφωνο. Ναι, εγώ τον παίρνω και δεν το σηκώνω. Είναι φουλ δουλειά. Άστα ρε. Όλη μέρα στο τραχτέρ πάνω σου παίρνουν τώρα αυτοί. Ναι, γιατί κάνουν. Αργιανός είναι στο τραχτέρ πάνω. Ωραία, και κάτι τελευταίο για να κλείσω λίγο να πάρει κι ένας άλλος. Εγώ παιδιά τα play-off δεν μ' αρέσουν, δεν τα παρακολουθώ. Ό,τι και θες να βγει ο Αστέρας. Φίλε, στην Ασία θα παίξουν πάνω. Φίλε, να σου πω κάτι. Εγώ είχα μια συμπάθεια στον Αστέρα Τρίπολη. Πάνω, πριν κλείσει τον Αστέρα. Κάτσε λίγο, ρε. Κόψε, ρε. Θα κάνεις και τον Αστέρα. Σταματήσω να μιλήσει. Όχι, μην κλείσει αυτό, δεν κλείσει. Τι είναι αυτά που κάνει. Ένα ρε. Λοιπόν, να δει. Μόνο τη συμπάθεια δεν πάει με σένα τώρα αυτό. Πάει με την ομάδα τη Τρίπολη. Είχα όλη τη συμπάθεια. Τη συγχάθηκα, ρε φίλε. Στα ποντιακά στείλω να σου πω. Αυτή την ομάδα τη θεωρώ διαπλεκόμενη πλέον. Τη συγχάθηκα. Την Τρίπολη, τον Αστέρα Τρίπολη. Τώρα έχουν καλεσμένο και τον πρόεδρό του, να πούμε, ο εισαγγελέα. Ο πρόεδρο Βοροβιλό. Όχι, τον πρόεδρο. Τον Καϊμενάκη. Και τον Καϊμενάκη έχουν. Όχι τον Καϊμενάκη, τον Πάκο έχουν. Τον Πάκο. Ναι. Τον Πάκο. Λοιπόν. Και από την θέση, από την ημέρα που είναι ο Μποροβίλος εκεί πέρα και αυτό που έκανε με τον Ηρακλή και εκ των υστέρων, τη συγχάθηκα ρε φίλε από την ομάδα. Μάλιστα. Πάνω. Ωραία, παίρνω. Ερώτηση. Του Παναρκαντικού οι οπαδοί φαίνονται ενεργοποιημένοι. Η μεγάλη ομάδα του νομού είναι ο Παναρκαντικός. Και είναι ο Παναρκαντικός. Όχι, όχι μεγάλη ομάδα. Τι κατηγορία είναι. Ιστορική. Ναι. Ιστορική. Πρέπει να είναι β' αριστερική. Ψαγμένη ερώτηση. Να σε εξηγήσω τώρα τι παίζεται. Η ιστορική ομάδα του νομού, ας πούμε, της Τρίπολης, ήταν πάντα ο Παναρκαντικός. Όλα τα χρόνια. Με μεγάλη ιστορία έπαιζε και ο θείος μας στον Παναρκαντικό. Είχε κοντέψει να ανέβει και άλλο θέτουν και ένα καιρό. Ναι. Το πουλήσανε κάποια παιχνίδια, δεν ανέβηκε και πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία. Τη μεγάλη ιστορία την έχει ο Παναρκαντικός. Όταν πήγαν ο Καϊμενάκης με τον Πάκο να επενδύσουν σε κάποια ομάδα του νομού, πήγαν προφανώς στον Παναρκαντικό. Πήγανε! Έτσι είδε, φίλε. Εγώ ξέρω ότι ο Καϊμανάκης ο παπάς του έπαιζε στην Τρίπολη, στον Αστέρα. Ναι. Και τιμήσανε και πήρε την ομάδα Αθήνα. Άκου να σου πω. Ο Αστέρας έπαιζε άλλο τοπικό. Έπαιζε εδώ με το χωριού μου, το Άοντε. Ναι, ρε παιδί μου, ο παπάς του Καϊμανάκη έπαιζε στον Αστέρα. Κάτσε να μας πει. Άσε να τελειώσει την Τρίπολη, ο άνθρωπος. Όλα τα ξέρει. Όλα τα ξέρει. Ξέρω γιατί. Άσε να τα πει αυτό από εκεί. Να πει και αυτό και μετά, δεν είναι. Τον τρόμαξε. Θα σου πω, εμένα προσωπικά και από αυτά που έχω ακούσει και από την κρίση μου θα μου φαίνεται πάρα πολύ παράλογο να παραγοράσουν τον Αστέρα κατευθείαν. Γιατί όλο τον κόσμο τον είχε Παναρκαντικός. Ο Αστέρας σου λέει ήταν ανύπαρκτος. Άρα! Για ποιο λόγο τον πήρε ο Αστέρας? Πηγαίνοντας όμως στον Παναρκαντικό, οι παράγοντες εκεί, οι φήνοντες, τέλος πάντων, οι παραγκροί, εμφάνιζαν έξοδα, πώς να το εξηγήσω, διαπλεκόμενα, λεφτά που ζητάγαν προγραμβολή χωρίς να έχουν αντίκρισμα κάποιο. Κατάλαβα, μαρμίτα μου, οι άλλοι θέλανε. Ναι. Και πήγαν αλλού, εντάξει. Και τελικά πήγανε σε μία παρθένα ομάδα. Αυτό έγινε.
Πάνω ο μπαμπάς του Καϊμενάκη έπαιζε στον Αστέρα, να ξέρεις. Γι' αυτό την πήρε. Στο λέω εγώ που το διάλειμμα! Διάλειμμα! Στο λέω εγώ που το μπορείς. Γεια σου, Αντρέα Σουμπούτε. Διάλειμμα. Ναι. Τέτοια θα λέμε. Θέλετε... Καλά λόγια θέλετε να σας λένε να κάνετε. Τις αλήθειες δεν τις θέλετε εσείς. Άμα θέλετε καλά λόγια, θα πατήσετε άλλο κανάλι. Θα πατήσει άλλο κανάλι, θα κάνει ζούμε εκεί όπου λένε καλά λόγια. Εμείς εδώ λέμε μόνο αλήθεια. Δείξτε. Κοίτα, αδερφέ, εγώ βόλεϊ, αν και είχα δει και στα 70s, αλλά μπάσκετ σίγουρα βλέπω από αρχές 70s. Και αν σου πω ποιον Άρη πρόλαβα εγώ και ποιο πάω στο μπάσκετ, μπορεί να μην το δω στα ταυτικά. Στο βόλεϊ, τι να. Το θεωρώ τραγικό άμα δεν αγαπά κάτι, δεν με νοιάζει. Κόσμο, καλημέρα. Κατάλαβε εσύ. Εσύ ξέρω τι να σα πω, πάμε, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Άντε, φίλε, τι έγινε, από νοσοκομείο βγήκε. Πάμε, πιο δυνατά. Ντίκ, τι κάνει, αδέρφη με εμάς. Λέγε. Σε μένα, μιλάτε. Εσύ. Ναι, ρε φίλε, κατάφυγε. Πε λίγο πιο χαρούμενο, πε το. Συγγνώμη, μη σκύβει τόσο πολύ, γιατί λάτει. Γιατί, εγώ σκύβω. Δεν κατάλαβα τι είναι, παιδιά. Μη σκύβεις, λέει ο άνθρωπος, τόσο πολύ γιατί λάμπεις. Αλλά πάει στην γαράφλα. Δεν βλέπει. Δεν σε ακούω καλά. Είναι φίλος, παδός του Πάου, είναι φίλος. Πες φίλε, τι θες να πεις. Λοιπόν, το μόνο πρόβλημα είναι ότι αν θυμάσαι, εσύ που τα ξέρεις όλα, τελευταία φορά που εμφανίστηκε η ΑΕΚ στον Ηράκλη, είχε και ένα νεκρό. Ναι, ο πυροσβέστης, από το δρυμό. Ο πυροσβέστης, ναι, 50. Το όνομά του ξεχνάω τώρα του παιδιού. Ξέρεις ποιο είναι εκείνο το μάτσε, τι έχει κάνει ο διεθνής άσος Άγγελος Βασιλάς. Το θυμάσαι? Πού να το θυμάσαι? Το διάλο πήρε. Γίνεται χαμός στο πέταλο, τη ΣΑΕ. Έχουν πει από την άλλη μεριά, γίνεται κόλαση. Πανικός και πάει ο Βασιλάς και αφήνει τη φανέλα του πάνω στη διαφημιστική πινακίδα που είναι μέσα στον αγώνα, μέσα στο κουλουάρ. Δεν υπάρχει αυτό. Πού θέλει να καταλήξει? Όριμο άνδρα. Ο διεθνή άσο Άγγελο Βασιλιά. Πού θέλει να καταλήξει? Παιδιά, εγώ έχω λίγο πρόβλημα. Δεν σα ακούω καλά. Τότε έχει πρόβλημα είναι δεδομένο. Αλλά πού θέλει να καταλήξει? Το πρόβλημα εσύ το έχει αγόρι μου, Ρατόπουλε. Βρε αγόρι μου, κατάλαβε. Όλοι έχουμε ένα πρόβλημα. Πε, πού θέλει να καταλήξει όμω? Μην το παίζει βούδα αγόρι μου. Εγώ δεν είμαι ρακλιδέα, εντάξει. Σε κόλλα. Ναι, πες, για να καταλάβουμε τι θες να πεις. Στο βρώμικο ποδόσφαιρο. Αυτό που έλεγες τόσα χρόνια. Εντάξει, δεν είναι κάτι το άγνωστο. Φίλε, συγγνώμη, επειδή έχω μια στατιστική εδώ πέρα. Είσαι ο παδός της ΑΕΚ, αυτό δεν κατάλαβα εγώ. Ποιος? Εσύ. Κρατάμε μια, τυπικό είναι, κρατάμε μια στατιστική εδώ με τον ραπ. Με τον ραπ, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εσύ γιατί χτύπιες? Τι ομάδα είστε, κύριε? Όχι, αν υποστηρίζετε κάποια ομάδα, αυτό ρωτάω. Δεν κάνω, σε προς Θεού. Μη σκύβεις. Φίλε, τη φλάτζα πότε την έκαψες? Μικρός ή τώρα τελευταία? Τη φλάτζα, λέω, πότε την έκαψες στο μυαλό? Πρόσφατα, στην αρχή, γεννήθηκες έτσι, καθυστερείς. Δεν σας ακούω, ρε παιδιά. Βρε, τι να ακούσεις, εσύ ούτε βλέπεις ούτε ακούς. Καρπυρατέρ, πότε έκαψες το καρπυρατέρ? Πάτε στην επόμενη γραμμή. Άσε τον άνθρωπο, θέλει να πει. Για εσύ είσαστε, δεν φταίω. Ναι, προς Θεού δεν λέμε εσάς, δεν εννοείται, δεν σας κατηγορώ. Αφού συνεννοούμεθα, πες μας πού θες να καταλήξεις. Εγώ, πουθενά. Ρε φίλε, πρέπει να είσαι ο παδός της Σουρεάλ Μαδρίτης, δεν υπάρχει περίπτωση. Η πρόεδρος του Εδεσαϊκού, ρε φίλε. Θέλω να καταλήξεις, ρε παιδιά. Όχι, παιδιά. Ποιο είναι το πρόβλημά σας? Όχι, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Τέλος πάντων, εσύ πήρες τηλέφωνο για... Άλλη ερώτηση. Από Θεσσαλονίκη, παιδιά, είσαι Θεσσαλονικιός? Ναι, ναι. Θεσσαλονικιός εδώ. Και αυτό το κατάλαβα. Ποια περιοχή? Περιοχή? Ναι. Γιατί σε ενδιαφέρει? Από χωριού είμαι, εντάξει. Από χωριού, δεν είναι κανένα πρόβλημα, ρε άνθρωπε. Για να γίνει κουβέντα, πες τι θες, Χριστιανέ μου. Βρώμπεις ο αέρας και στον χωριό. Για ποιον λόγο πήρατε τηλέφωνο, για ποιον λόγο. Να καταλάβουμε. Για τον λόγο που πήρατε τηλέφωνο, λέω, ποιος είναι? Ποιος είναι? Το ποδόσφαιρο. Τι? Πούντο. Ναι. Πούντο, το δαχτυλίδι, ψάξε. Ναι, πούντο το ποδόσφαιρο, παιδιά. Δεν υπάρχει. Σωστά τα λέω. Ωραία, καλά τα λέω. Έβλε, και ο Πέτερ Μπίξε λέει ότι δεν υπάρχει Αμερική. Αλλά το έγραψε σε βιβλίο, όπως έκανε ιστορία. Στα άλλα, φίλε, με μικρότερους. Τι να κάνουμε, θα γράψουμε ιστορία. Τι κάνουμε. Όχι, δεν υπάρχει ποδόσφαιρο. Ωραία, τι να κάνουμε, να το κλείσουμε το μαγαζί. Ανεπίτρεπτο. Α, όχι.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Καλά, το τελευταίο. Ναι. Κιόλας, έτσι, κάτσε να μας ναι. Ακραιότητα που φέρθηκα πριν. Αλλά θέλω να μου πείτε τι θα συμβεί γενικά, αν όντως ακολουθούν τα βήματα που επιλέγει η πολιτεία. Και εμείς τι θα κάνουμε. Γεια σου, Ρεμπίν. Εμείς τι θα κάνουμε. Ναι. Άντε, όχι σαν απλοί πολίτες, σαν διαχειριστές. Να απαντήσω εγώ στον κύριο. Μια απάντηση. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, ναι, κύριε. Αυτή τη στιγμή συμφωνώ ότι δεν υπάρχει ποδόσφαιρο. Άρα, αυτό που πάει να κάνει για μένα ο κύριος Κοντονής, το να μας αποκλείσουν απ' έξω, δεν νομίζω ότι θα βλάψει και τίποτα. Αφού ποδόσφαιρο δεν υπάρχει, όπως λέτε κι εσείς. Ναι, να υπήρχε ένα οργανωμένο πρωτάθλημα. Τι έχει επιβάλει ο κύριος Κοντονής. Ορίστε. Πιστεύετε ότι γνωρίζετε τι έχει πει. Ο κύριος Κοντονής φυσικά έχει, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον, ναι, για να μην βάλω και το χέρι μου στη φωτιά, καταργεί το νούμερο ένα νόμο του ποδοσφαίρου που ισχύει στην Ευρώπη και στον κόσμο. Το αυτοδιοίκητο, δεν είναι άλλο, το από το αυτοδιοίκητο. Ναι. Αυτό είσαστε σίγουροι ότι το καταργεί. Έτσι λέει. Ναι. Αυτό λέμε, αυτό θέλουμε να επιβεβαιώσουμε. Σε δύο μήνες το καλοκαίρι, όταν θα πέφτει ο ήλιος και θα γυαλίζει περισσότερο, ναι, η φαλάκρα μου, ο Κοντονής θα πάει στη Ζάκυνθο, θα πηγαίνει στον Άγιο Διονύσιο εκεί την εκκλησία, κάθε πρωί κάνει το σταυρό και πηγαίνει στην εκκλησία. Θα δίνει κανένα επίδομα τυφλών εκεί. Θα έχει τελειώσει από υπουργό. Μ' αρέσει, ρε, αυτό που λέει. Εντάξει, ωραία, ρε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Σε φιλό. Πάμε επόμενη γραμμή. Αυτό θα γίνει. Τώρα στραβά πάρε το φτιάξει, ίσια πάρε το φτιάξει. Και ο Φλωρίδης από το Κυλκής πήγε να το φτιάξει. Και όλος ο Κοτοπίδωρος με τις ελιές ήταν ο αντιπατητικός. Ο Σιμίτης τον έστειλε και έβαλε το φούρα. Πάμε, επόμενη γραμμή. Ναι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Φίλε, το τέλειο μήνυμα, το τέλειο. Το τέλειο μήνυμα, ναι, ναι. Είχανε το τέλειο. Αργήσατε να το καταλάβετε αυτό. Γαμώ την Google κανονικά. Παίξε, το τέλειο. Παίξε μπάλα, φίλε, έλα. Έλα, ακούς. Έλα, ναι. Λοιπόν, θέμισα από Άνω Πόλη. Άνω Πόλη. Αεξής. Ναι, ναι. Ήμουνα στο γήπεδο σήμερα, κανονικά. Ωραίο μάτς. Αυτό να μην θύρα 10. Mm. Και εντάξει, μου άρεσε αυτό που ήταν, από την αλήθεια. Από κόσμο και από την ομάδα. Ωραία ατμόσφαιρα, ταχύτητα, ρυθμός καλός. Αλλά εμένα, αυτό που είδα εγώ το δεύτερο ημίχρονο, γιατί δεν με αφήνουν οι παοξίδες εδώ το μάτς, γιατί βλέπαν βόλεϊ. Είδα ένα δεύτερο ημίχρονο τον Ηρακλή να στραγγίζει, να φεύγει από δυνάμεις και να μου δίνει την εντύπωση ότι αυτό το 45 λεπτό που είδα εγώ θα την πληρώσει στην Ξάνθη. Δηλαδή, μου έδειξε να καταλάβω ότι δεν έχει την πολυτέλεια. Σε έξι τα λεφτά, αυτά δεν είναι. Ναι. Δεν έχει την πολυτέλεια ο Ηρακλής να. Θα σου πω πρώτα για τον Ηρακλή. Να έχει ένα ημίχρονο συντηρητικό στην Ξάνθη. Γιατί να έχει τώρα. Δεν έχει εννιάρι. Δεν έχεις δεκάρι. Τολμώ να πω ότι αυτός ο μάνταλος ο αντιπαθής έλειπε από το σημερινό το μάτς. Δεν έχεις τέρμα. Όμως, όχι να στηριχτεί η ΑΕΚ όπως ο κατηφίλου σε εξήδες γειτονιά, σαν ηγέτη το μάνταλο του χρόνου. Αυτό βολεύει. Άσε με να σου πω λίγο, ρε. Α, πες το εσύ, ναι. Εγώ θέλω να σου πω ότι όλοι και στους αεκτήδες κυρίως, ότι ήρθε αυτή ή το όπως ήρθε, τέλος πάντων. Και αρχίσαμε όλοι και λέμε, Μελισανή δεν βάζει λεφτά. Ο Τάδε δεν κάνει. Καλό την έκανε την ΑΕΚ η ΙΤΑ. Συμφωνώ. Γιατί ο Μελισανίδης άραξε μάνταλο ηγέτη. Άντε μπράβο. Για φέτος είναι αυτό που λέει. Για φέτος είναι αυτό. Περίμενε. Το χρόνο μπορεί να έρθει άλλος. Παιδί μου, λέω ότι έχω πολλούς αεξίδες φίλους. Και με την ΑΕΚ η οποία έπαιξε σε ένα όμιλο που φάνηκε σήμερα ότι ήταν πολύ χαμηλό επίπεδου. Και αν περνούσε σήμερα με 2-2 ή με 1-2 ή με 2-3 από τον Καφτατζόγλιο, Bulls έχουν τον Τζόρνταν και άλλοι έχουν τον τέτοιο. Θα λέγαμε ότι με αυτό το υλικό η ΑΕΚ μπορεί να παίξει στην Α' Εθνική, άντε καμιά δυο προστικούλες. Έχει το Φέργιουσον, τι να κάνει. Ενώ τώρα η ΑΕΚ έχασε και καλά κάνουν οι αεξίδες και λένε ναι μεταγραφές. Όχι με στο γήπεδο. Ωραία, να σου πω κάτι. Εσύ στο ΑΚΑ. Στο ΑΚΑ, άμα δεν έβαζε τον κόλλο Ολυμπιακός, τι θα μου έλεγε για την ΑΕΚ τώρα. Τα ίδια που σου λέω και τώρα. Δεν θα μου έλεγε τα ίδια, γιατί θα είχα προκριθεί και θα μου έλεγε. Έτσι είναι, όλοι μιλάμε από το αποτέλεσμα, έτσι είναι όπως τα λέω. Το ίδιο πράγμα μου είπε εξής 45η, όταν ισοφάρισε ο Ολυμπιακός. Όταν έπαιρνε τον κόλλο Ολυμπιακός το 90, λέει ουφ, επιτέλους ο Μελισανίδης θα κάνει μεταγραφές. Θα απαιτήσω να κάνει μεταγραφές. Γιατί μια πιθανή πρόκριση με τον Ολυμπιακό. Πάει την ΑΕΚ όπως είναι, στο τζάμπα, γιατί είναι τζάμπας.
Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Το πιάσε. Ό,τι έγινε με εμάς πέρσι. Σε όλη την καλό είναι ότι αποδείχθηκε για άλλη μια φορά προς τα εκδίδες ο Λεαφρός. Κάποιοι παίκτες δεν μπορούν. Π.χ. τα Πλατέλας, Σοηλεύτης και ο Ανάκογλου δηλαδή. Και αυτοί, ναι. Ότι δεν μπορούν να παίξουν την ΑΕΚ. Τον Πλατέλα, φίλε, θεωρώ ότι τον αδικήσανε. Στα λόγια μου έρχεσαι. Τον Πλατέλα τον πάω. Στα λόγια μου έρχεσαι. Ο πιο Ισπανός Έλληνας χαφ αυτή τη στιγμή. Ποιος. Ο Πλατέλας. Ρε φίλε, τι να τον κάνω, αφού δεν μπορώ να μου δείξει. Για Σοηλεύτη, εγώ όταν άκουσα ότι η ΑΕΚ παίρνει το Σοηλεύτη, ναι, νόμιζα μου κάνουν πλάκα. Πραγματικά και εγώ. Το παιδί όταν βγαίνει μπροστά, οι σέντρες του είναι άμα κάτσει να φτάσουν και είναι συρτή υψηλή ό,τι να είναι. Στο Καραϊσκάκι, αν δεις, κατά λάθος βγαίνει σέντρα. Μα δεν το πιάνει κανείς. Στον κόλ του Αραβίδη. Δεν το δίνει σημασία κανείς. Φτάνει τζούφια συρτή στο πρώτο δοκάρι, απλά την εξουπλή. Από αυτή την ΑΕΚ που είναι σήμερα, θα παίζουν του χρόνου πέντε παίκτες. Εννοείται αυτό, θα πάρει άλλος το Μελισσανίδη. Έτσι πρέπει ρε φίλε σου. Απλά εσείς, απλά τώρα εσάς λέτε, επειδή δεν τους πάρει από τώρα ο Μελισσανίδης, θέλετε από τώρα να τους πάρει. Θα πει ο καιρός να τους πάρει ο Μελισσανίδης. Σωστό, ναι. Τι λέει, Τραπτόπουλες, αυτό. Καλά τα λέει ο φίλος. Και κάτι άλλο, βοήθησε με λίγο. Τραπτόπουλε, ναι. Επειδή του βλέπει ο Μελισσανίδη καλύτερα από μένα. Βέβαια. Πιστεύεις ότι θα το αφήσει ο Μελισσανίδης έτσι να πάρει παίκτες εκεί που πονάει η ΑΕΚ? Πιστεύω ότι ο Μελισσανίδης μέχρι στιγμής δεν επένδυσε ούτε ένα μαρούλι για την ΑΕΚ, αλλά φαίνεται ότι φέτος θα αναγκαστεί να επενδύσει. Θα δούμε τι θα κάνει. Τι να επενδύσει, στη Β' Εθνική να επενδύσει. Λέω ότι ο Μελισσανίδης στη Γ' και στη Β' Εθνική όχι μόνο δεν επένδυσε, αλλά φαίνεται ότι η ΑΕΚ κέρδισε περισσότερα χρήματα από όσα έβαλε. Ναι, άλλο σου λέω. Ο Μελισσανίδης θα φανεί από του χρόνου. Αυτό σου λέω, άρα δεν σε έκανε Μελισσανίδης τώρα. Όχι, τώρα. Δεν είναι Μελισσανίδης που δεν πλήρωσε να φέρει καλύτερο παίκτη από τον Πλατέλα, δεν θα σου πω. Σωστό. Σωστό. Και κάτω άλλο. Στα λόγια μου έρχεσαι, ρε Πούστη. Πάμε το ίδιο πράγμα. Αυτό λέει το σύγχρονο. Εσύ είναι άλλη κατηγορία, άλλο σχεδιασμό. Ο Ζόριτς σήμερα κατάλαβε τι που έπαιζε. Ο Ζόριτς δεν κάνει για την ΑΕΚ, ούτε καν ομάδα γάμα εθνικής. Μπερδευότανε ο ίδιος, μπέρδευε και όλη την ΑΕΚ. Και ο Μπαρμπόσα υποτιμητικά έπαιζε σήμερα. Ο Μπαρμπόσα. Ο Μπαρμπόσα ήταν σαν να παίζει η ζωή Λάσκαρη 30 ετών σε μπουλούκι. Έτσι φαίνονταν. Ισχύει. Και να σου πω και κάτι άλλο. Είπες για τα μπακ. Το Μπουκουβάλα. Πρώτο ημίχρονο, γιατί ήμουν από το κόρνερ. Ναι, κάτσε. Τον έχει κάνει γιογιό από δεξιά. Το Μπουκουβάλα. Ποιος, ο Μπαρμπόσα. Ο Μπαρμπόσα, ναι. Και ο Σοηλεύτης που έβγαινε από πίσω. Είδα από το 40 και μετά, φίλε. Όχι γιογιό, αλλά από το 40 και μετά είδα μπακάρες στους πλαϊνούς του Ηρακλή. Βέβαια βοηθήθηκαν και πιστοχώρησε η ομάδα σε 25 μέτρα. Θέλω να του πει ένα γεια. Ποιος? Τι είπε? Έλα να πω που λέει. Έλα μεγάλες, ακούω. Καλημέρα και από μένα. Καλώς τον. Ναι. Σπουδάζω Θεσσαλονίκη, Άνω Πόλη. Από πού είσαι? Μουνάκι τον έχω δει, με ξέρει. Αυτό το έχω πρόσφυγα τον Τεμπέλη, εδώ, ναι. Αυτό εδώ, αυτό. Λοιπόν, ήθελα να πω δύο πράγματα. Να πεις δύο πράγματα. Ρεντζίλιο Αλαφούζος. Ναι, ρόμπα! Ρόμπα ο Αλαφούζος! Ο Γιώργος. Για ένα κομμάτι ψωμί. Για ένα ψίχουλο, για μια φτερούγα, πήγε με το Μαρινάκι ο Ρόμπας. Όχι, αναξιόπιστος. Ρόμπα! Αναξιόπιστος. Το ελληνικό ποδόσφαιρο από την Πόχα, να είμαστε όλοι στην ίδια βάση. Και συγχαρητήρια στην ομάδα του Ολυμπιακού στο πρόσωπο. Στο μπάσκετ. Ούτε του υπολογίζουμε. Κάτι κομπλεξικά κάτι. Ούτε του υπολογίζουμε. Ναι, στο μπάσκετ είναι το δεύτερο δημοφιλέστερο άθλημα του πλανήτη και είναι ένα άθλημα που μετά το ποδόσφαιρο εγώ το βλέπω. Και κάθε φίλο θα το βλέπει. Η μπάλα είναι πάνω απ' όλα, αλλά και το μπάσκετ είναι σημαντικό. Και με το βόλεϊ είναι το τρίτο άθλημα, μα είναι. Έτσι πάει, εντάξει. Δεν πάει έτσι. Πώς πάει, αλλιώς πάει ο μπάλας. Όπως μας συμφέρει να πάει δηλαδή. Αυτά τώρα, χάσμπορτ και τα λοιπά, αυτά δεν είναι. Ναι, δεν μπορείς γιατί δεν τα φτάνεις, γι' αυτό δεν μπορείς. Μπάλα πρώτα, αλλά και μπάσκετ. Τι δεν φτάνανε αυτά, να σου λες. Και το baseball είναι ρε φίλε, να βλέπουμε και baseball τώρα. Και μπάσκετ. Θα τα βλέπουμε όλα, φίλε. 7-11 το καλοκαίρι. Μόνο. Τώρα βέβαια. Μπάμπιντον. Το μπάσκετ που λες για μπάσκετ, ακόμα και στην το πανό στη Νέα Σμύρνη το είδατε. Ούτε εκεί δεν είναι το πρώτο άθλημα. Το πανό στη Νέα Σμύρνη το είδατε. Ναι, το είδα. Τι είναι το μπάσκετ. Εγώ δεν το είδα. Στην Τούμπα έχει τέτοιο πανό. Στην χώρα που ιδρύθηκε το μπάσκετ είναι δεύτερο άθλημα. Δεκάδες χρόνια πίσω τα είχε αυτά. Πάμε κόσμο, ναι. Δεν πω το τρίτο. Έλα, φίλε.
Περίμενε. Ό,τι λες, ό,τι γράφεις εκεί, αδερφέ, προσυπογράφω με τη σειρά Glenn Hoddle, το κορυφαίο δεκάρι όλων των εποχών, Ray Wilkins, ο πιο αντιάγγλος χαφ, πολύ τον είχαν παρατσούκλει, ξέρεις, τον Ray Wilkins, εσύ, που πάει ποιος, πιο καραβί, ποιος βαστακός, ποιος βάζει στην παραλία, πάει η παράλληλα. Ο Κάβουρας, πήγαινε στα πλαϊνά. Μπράνια Ρόμψον, προσωπική μου καψούρα. 10 χρόνια μπροστά από την εποχή του. Σημερινό χαφ από τα τέλη των 70s, αρχές 80s. Yeah. Τεράστια παικτούρα. Τρέβορ Φράνσις, παιδί, το αγόρι θαύμα. Τόνι Γούτκο και εννιάρι, φανταστικό της Άρσεναλ και Κολονία. Και Γκάρι Μπέλς, Νότιχαμ, Κλέο και Κέβιν Κίγκαν, θεός. Μετά τον Κίγκαν, η Λίβερπουλ έπαιξε άλλο ποδόσφαιρο, το οποίο δεν θέλω να το βλέπω. Κόσμος, καλημέρα. Και ο Τζόρνταν είδε παικταράδες. Είδε Μαραντόνα, είδε, ξέρω εγώ, την Άρσεναλ της 17 διεθνής τότε, είδε τον Κρόιφ. Εντάξει, δεν είδαμε κι εμείς μόνο τον Κολοβέτσιο. Το Άρσεναλ με 17 διεθνής, ποια λες. Ναι, τότε που απέκλεισε ο Πάουκ, την Άρσεναλ. Αυτό είναι. Ποια λες, δεν είναι αργά από την πίστη μου, λέγε ρε φίλε. Τον Όφερμα στον πίστη. Σκάστε ρε γάμο το διάλογο. Αφού είναι μαλάκες και ίδιο. Πάμε. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Sorry για κάποια καθυστέρηση, γιατί άλλο είναι η εικόνα έχει μεγάλη καθυστέρηση από μην αγώνεσαι, το τηλέφωνο. Μην αγώνεσαι. Πάμε παρακάτω. Θα περίμενα από εσάς περισσότερο να ασχοληθείτε με αυτά που γίνονται με στην πόλη. Ποια? Αυτά που γίνονται με στην πόλη είναι πολύ άσχημα πράγματα. Α, οι συνδεσμοί που μαχαιρώνονται. Ναι. Ο παδός του Άρη είμαι. Ναι. Βλέπω το τελευταίο καιρό δολοφονικές επιθέσεις. Και ίσως έπρεπε να μιλήσουμε και λιγάκι για αυτά εδώ πέρα. Γιατί θα φτάσουμε πάλι στο υποκριτικό, αν θα συμβεί το παραμικρό, αν κάποιος φύγει από τη ζωή, χτυπάμε ξύλο, πάλι θα κλαίνε με κορκολίδι ή μια δάκρυα. Να κάνω μια παρένθεση. Να κάνω μια παρένθεση. Αν φύγει κάποιος από τη ζωή, θα κλάψουμε, Γιώργο. Αν δεν είναι σε παρατάξεις. Αν πάει ο ένας να φάει τον άλλον σε ραντεβού, αν πάει κάποιος σε ραντεβού, δεν θα κλάψουμε. Δεν μιλάμε για ραντεβού. Εδώ δεν μιλάμε για ραντεβού. Εδώ μιλάμε ότι π.χ. Ξέρω τι έγινε. Την Παρασκευή. Με βανάκια ήρθανε. Την Παρασκευή που σκάσανε έξω από το χώρο του Super 3 και πήγαν να μαχαιρώσουν. Και μαχαίρωσαν έναν άνθρωπο. Και δεν μπορεί να μου πει κανείς ότι δεν μαχαιρώθηκε άνθρωπος για το χρώμα μιας φανέλας. Αυτά είναι όχι καταδικαστικά. Αυτά είναι. Ένα δευτερόλεπτο αγώνα. Γιατί κάποιοι στις αίρες ανοίξαν ένα κεφάλι, πήγαν χτυπήσαν ένα κεφάλι. Δευτερόλεπτο μου επιτρέπεις. Αυτούς όχι μόνο τα καταδικάζουμε, να τους τσουβαλιάσουν και στην Μπουζού. Ναι. Από παντού, από όπου κι αν είναι. Πότε το λέτε. Ταιριάζει ο παδού. Πάντα. Ταιριάζει ο παδού, φωνάζουν όλοι με την πάντα. Εγώ τώρα μιλάω εγώ για μένα τώρα, έτσι. Εγώ μιλάω προσωπικά για μένα τώρα. Το σύστημα, αγόρι μου, συμφέρει να πηγαίνουν έξω από το παρασκήνιο 30 παοξίδες και να βάζουν φωτιά σε λίγο. Ναι. Και από εκεί και πέρα πάει και η Αριανή να πιάσει. Τσουβάλιασμα όλου και στην Μπουζού. Γιατί εσεί στα 23 σα το πουλί σα είναι όρθιο μέχρι τον αφάλο. Σωματικά δυνατή κτλ. Εάν σηκωθείτε μαζί με εμά. Είμαστε σκατόγεροι στα 45 και πάμε σαν τα Υπουργεία. Πάμε σαν τα Υπουργεία και τα κάνουμε λίμπα. Θα μας οπηθούν. Οπότε το διέρχε βασίλευε σε ομάδες, πατρίδες, θρησκείες, κόμματα κτλ. Πώς θα εκφράσει τον 23χρονο την οργή του. Σου λέει πού πάει αυτός. Ο Σουπεράς θα πάει να μαλώσει με το θύρα 4 και η θύρα 10 θα παγκάγει τους άλλους ή αν θα δέρουν τους άλλους. Και αυτό θα ανακυκλώνεται. Αυτό δεν θα σταματήσει αγώνα. Αυτό, συγγνώμη, η πολιτεία και το σύστημα δεν θα το σταματήσουν. Ειδικά τώρα που η χώρα αυτά πάει σε αυτό. Δεν γίνονται ούτε στην Ταγκανίκα, ρε φίλε. Άρα εμείς, πόσο ετών είσαι. Δικός μας είναι. Εγώ πόσο χρόνο είμαι. Ναι. 43. Πάμε στους δύο νεότερους. Εάν λοιπόν 23άριδες, τα παιδιά μας, 20άριδες, τα ανήψια μας. Ναι. Δεν τα κατευθύνουμε. Πού το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι ο Παόξης. Οργανωμένος, ούτε ο Ακλειδέας. Ούτε Αργιανός. Το πρόβλημα... Δεν είμαι εγώ και εσύ. Το πρόβλημα είναι ο πολιτικός. Το πρόβλημα είναι ο μεγαλοβιομηχανός. Το πρόβλημα είναι να πούμε ο μεγάλο τραπεζίτης κτλ. Εάν εμείς δεν ενωθούμε να διαμαρτυρηθούμε. Έτσι είναι. Και μαλώνουμε και μαχαιρωνόμαστε για τον Άγιο τον Πάο, δεν έχουμε καμία τύχη. Η αστυνομία τι κάνει σε αυτήν την περίπτωση. Έτσι είναι.
Εγώ τι να κάνω την περίπτωση. Συμφέρει με την αστυνομία. Η αστυνομία τι κάνει. Εμένα. Έχει τα τέσσερα πρόσωπα. Η αστυνομία. Άκου. Η αστυνομία παίρνει εντολή. Σου λέει φυμαλάκια. Στην Αμερική τι συμμορίε. Όταν σκοτώνονται, πάει η αστυνομία και μαζεύει τα πτώματα. Τι είναι ενδιαφέρον. Λέει πολιτεία άστρου. Θα επέμβει η πολιτεία μόνο όταν εγώ που είμαι άσχετο με το θέμα έχω πρόβλημα. Άρα και ο Κοντονή. Αυτή τη στιγμή. Ο Κοντονή φίλε το φάνη. Αυτή τη στιγμή ο Κοντονή θα να διατάξει, α το πούμε, σαν πρώτο μέτρο τη διακοπή των πρωτοβαθμάτων. Αυτό το είπα εγώ, ξέρει πότε, όταν έγινε το πρώτο κρούσμα κάτω στο. Θε λύση. Θε λύση. Τι. Θε λύση. Διαταγή. Κλείνουν όλοι οι σύνδεσμοι όλων των ομάδων. Εννοείται. Και δεν υπάρχει εισιτήριο συνδεσμιακό και εισιτήριο. Πώς το λένε το άλλο, για τους απλούς φιλάδους. Τέρμα το φτηνό εισιτήριο, ή 15 ευρώ όλοι για ένας. 60-40 υπέρ μου. Οργανωμένες. Και τι γίνεται. Τι γίνεται. Αυτός ο κανίβαλος πάλι τα 10 είναι στο συνδέσμο. Τι γίνεται. Κατάλαβες. Δεν μπορώ να χάσω και για μένα προσωπικά η λύση είναι μία. Να δοθεί η εντολή από άνωθεν. Να τσιμπηθούν όλα αυτά τα άτομα τα οποία κάνουν αυτά γιατί είναι. Και στην Μπουζού μέσα! Δεν είναι. Οι οργανωμένοι σύνδεσμοι βολεύουν την πολιτεία. Εμείς που κάνουμε εκπομπές, τα ραδιόφωνα, βολεύουν την πολιτεία. Γιατί κατευθύνουμε τον κόσμο σε ένα άλλο πρόβλημα που δεν είναι δικό του πραγματικό, παϊσέ. Σε ένα πρόβλημα αόρατο, διαφορετικό πρόβλημα. Δηλαδή, εμένα κανονικά τώρα πρέπει ο ΠΑΠ, η πολιτεία, σε αυτό το που μου δίνει λεφτά έξτρα. Πήραμε ρε μαλάκα, τι κάνεις εσύ. Ασχολούνται. 500.000 άτομα, 100.000 άτομα, 300.000 άτομα με προβλήματα που δεν είναι δικά τους. Είναι αόρατα προβλήματα. Εγώ λοιπόν βοηθάω το σύστημα με τις εκπομπές που κάνω. Δεν με πειράζει. Και η οποιαδήποτε αθλητική εκπομπή με τον τρόπο. Το θέμα είναι το πώς θα περάσει το μήνυμα. Το μήνυμα τι να περάσει το μήνυμα. Τι να σου πω. Ότι είσαι μαλάκας και βλάκας που πας και μαλώνεις για μια ομάδα. Το να σιωπήσουμε όμως σε αυτή την κατάσταση που συμβαίνει αυτές τις μέρες συνέχεια. Αυτές τις μέρες, δηλαδή, αυτό γίνεται την Παρασκευή. Σαββάτο γίνεται στη Χαλάστρα. Πάλι επίθεση. Ο ορισμός της βεντέτας είναι αυτό, ρε φίλε. Και δεν πάει να μαλώσουν με μπουνιές. Πάει να πετάξει. Πάει να πετάξει. Άκου να δεις. Άκου να δω. Άκου να δεις. Όταν ένας νέος 23 χρονών φοβάται να έρθει σε αντιπαράθεση με τα χέρια, πλακωθούμε στις μπουνιές. Να πλακωθούμε με δίνεις και πάει και πετάει μολότοφ. Και δεν έκθεσε σωματική επαφή. Πώς θα πάει ανάντια σε μια πολιτεία, ανάντια σε ένα υπουργό, ανάντια σε μια δύσκολη κατάσταση. Ανάντια σε ένα υπουργό. Τελειώσαμε. Επόμενη γραμμή, ναι. Okay. Έλα, να σε κάνω. Δίκαιο το παιδί. Ναι, φυλακή. Ναι, σου λέει τι κάνει. Τώρα πέρσι είναι τυχνά. Τον πάω, αυτό ήθελα να τον πω. Εδώ οι άλλοι που του είχαν και μέσα φυλακή, κάναν και αποχή κιόλα. Εγώ τι κάνω. Εγώ τι κάνω. Αποχή κάνανε. Την κότα κάνουμε και λέμε ελευθεριά ω οπαδού. Και μετά θα πούμε, φυλακή ω οπαδού, θα βγουν και θα πούνε φυλακή. Φυλακή όλοι. Φυλακή ένα μικρό πλεονέκτημα. Και έξω οι πολιτικοί και έξω οι άλλοι θα σου πούνε. Δεν βγάζει άκρη. Δεν ασχολούμαι. Επόμενη γραμμή. Δεν βάλω εγώ μυαλό στο 19χρονο, στο 20χρονο. Αν είχα γιο, θα του έλεγα, παλικάρι μου, μην ανακατεύεσαι. Θες να κάνεις καυγά, πάνε ξέρω γάμα σε στη δουλειά, άμα δεν σου δώσει λεφτά τα αφεντικό, πάνε δώσει καναμπουνίδι και εγώ μαζί σου. Δύο κλωτσιές και εγώ να του δώσω. Θες να πεις για θέματα που... Να σε προσβάλλουνε, είσαι με την κόμενά σου, η γυναίκα σου και σε προσβάλλουνε, πάνε πλάκωσες στα πουνίδια και εγώ μαζί σου. Θες να πεις... Να μαλώσω για τον Άρη, για να κορωμάω ο Σαουρίδης, ο Νέγρης και ο Κόντης πρέπει να είναι μεγάλος μπαλάκας. Ή να κορωμάω το και να κορωμάω ο Βιολίδης. Μεγάλος μπαλάκας πρέπει να είμαι. Επόμενη γραμμή. Άιτε, ξυπνήσω εγώ τους μαλάκες. Έλα, φίλε. Συμφωνούμε. Άντε, μπράβο. Καλημέρα. Να μου φάει τα λεφτά εμένα ο άλλος. Να με κλέψει, να με κάνει να μεράνει. Να του δώσω δυο εδώ, να μαλώσω για τον Άρη. Να μου πάρει το σπίτι, δε. Τρελαθήκατε, ρε. Λέγε, ρε, τι ακορμάνει άλλοι. Εκδρομές και ιστορίες και μίζες και από τις μεταγραφές και αυτά. Άντε, ρε, τώρα. Έλα, ρε, φίλε. Έλα, ρε, φτά, να μιλήσουμε, ρε. Μίλα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Καλημέρα. 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 Να ρωτήσω λίγο κάτι τον Ασλαμαέδικα. Ναι. Τι έχει γίνει με τους δύο τραυματισμούς, ο Ρωμάνο και ο Κοτουλίδης, πώς είναι. Α, το δεν ξέρω, δεν έμαθα καθόλου. Συγγνώμη. Παίζει ο Ρωμάνο. Πώς, φουλ τραύμα. Τραύμα, έχει τι τραύμα. Δεν ξέρω, δεν έμαθα φίλε την αλήθεια. Δεν ξέρω, δεν έμαθα. Μα... αύριο στο. Θα βγουν στα site θα βγουν. Άρα ο παδός Ηρακλής, έτσι να υποθέσω. Βέβαια, βέβαια. Πεςτε μου λίγο, τι παιχνίδι είδατε, δεν το κατάλαβα. Είναι δυνατόν η ΑΕΚ υποτίθεται ότι ήταν, είναι η καλύτερη ομάδα. Υποτίθεται. Και δεν έκανε ρε παιδιά παρά δύο ευκαιρίες και αυτές ήταν κατά λάθος. Ο Ηρακλής 5 ευκαιρίες έκανε 6.
Τώρα εντάξει, το γκολ δεν ήταν κατά λάθος. Εκεί πέρα ήταν συντερφορούσε ο γκολ. Κατέβασε με το στήρος. Στο γκολ δεν μαρκάρει ο Πορτουλίδης, δεν μαρκάρει και ο Στάμος. Εντάξει, αυτό όμως δεν μαρκάρει ο ένας, δεν μαρκάρει ο άλλος. Στο γκολ θα σου πω που είναι στην ιδιότητα της ΑΕΚ. Ναι. Γίνεται ωραία παλιά από τα αριστερά. Και κάνει απίστευτο. Απίστευτο άλλος πλατέλας. Αλλιώς θα υπάρχει βία. Εμένα με βολεύει βία. Εγώ σου λέω τι πρέπει να γίνει. Κλείσιμο οι σύνδεσμοι και άντε σπίτι. Μισό λεπτό, δεν μιλάμε για τη βία. Μισό λεπτό λίγο. Όχι για το μήνυμα. Όχι στο μήνυμα. Το μήνυμα λίγο. Close up. Α, με συγχωρείτε. Άιντε. Λοιπόν, δεν κατάλαβα. Η ΑΕΚ έκανε τίποτε άλλο. Θα σου πω. Ναι. Είσαι πιο ωραία παρουσία στο κομμάτι δημιουργικό. Και. Στην τελική πρόταση. Ένα εντάξει, τώρα σε να σπάσει όντω την πολυπρόσωπη άμυνα του Ηρακλή. Τη έλπε, συνέχισε. Αν είχε, αν είχε ή Μάνταλο ή Κορδέρο, θα είχε πιο μεγάλο πρόβλημα. Άλλο άξονα θα είχε. Εγώ άμα είχα πατίνια θα ήταν τρένα, θα ήμουν τρένο μισό. Όπα, όπα, το πατίν είναι θεωρητικό. Εδώ είναι δύο παίκτε που του έχει η ΑΕΚ και είπανε. Δεν είναι τώρα λογική αυτό που λε. Ακλαμά να μιλήσω λίγο. Η ΑΕΚ είναι στημένη ομάδα εδώ και δύο χρόνια. Είναι διαλεγμένη ομάδα. Σωστό. Έχει κάνει επιλογές. Ο Ηρακλής έχει μαζέματα. Σωστό. 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 Ίσια... Και έκανε μαζικές μεταγραφές ο Ηρακλής. Του έχουν βγει σχεδόν όλες. Μην κοιτάς μόνο αυτό. Ο Ηρακλής έχει τέσσερα παιδιά τα οποία είναι... Με, με τους περιορισμούς που είχε. Και τα άλλα όλα είναι 20χρονα και 21 χρονών. Και περιμένει... Μην αλλάξεις κάτι όμως. Όταν ξεκινάει ο αγώνας, όλα αυτά τα παίρνει κανείς υπόψη του. Ακριβώς. Είναι το τι ομάδα έχεις. Συμφωνώ. Η ουσία λοιπόν είναι σήμερα, ρεαλιστικά. Ποιος ήταν αυτός που έχασε τις περισσότερες ευκαιρίες, ο Ηρακλής ή η ΑΕΚ. Έκανε τίποτε παραπάνω από μία ευκαιρία η ΑΕΚ. Μία. Όχι, έχει δύο-τρεις σούπερ κλασικές. Ναι, εκείνο τον Αραβίδη, η κεφαλιά του Μπαρμπόσα. Η κεφαλιά του Αραβίδη, το τσάμικο αέρα του Μπαρμπόσα για ένα χιλιοστό. Το σούτ το διαγώνι του Αραβίδη στο 92. Ακόμα θέλω να σου πει και με κλειστή άμυνα, σου κάνε βάσεις η ΑΕΚ. Τέσσερις, τουλάχιστον είδα εγώ στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι. Ο Ηρακλής σήμερα ήθελε να τελειώσει τα play-off, τα τελείωσε. Τέλος. Δηλαδή εγώ αν ήμουν ο ΤΕΤΙΒ σήμερα κλαίω. Δεν συμφωνώ, λάθος κάνεις. Κλαίω. 100% κάνει λάθος. Γιατί κλαίς. Κλαίω. Γιατί κλαίς. Αν ήμουν ο ΤΕΤΙΒ, κλαίω τέλος. Κάνει όλο το ενδιαφέρον. Α, λες. Ναι. Τώρα είστε καλά. Στο αγώνες είχε ακόμα. Μεγάλη διαφορά. Τα play-offs έχουν ακόμα συνέχεια μεγάλη. Δεν συμφωνώ. Φυσικά και εγώ δεν συμφωνώ. Δηλαδή, αδερφέ, ομοειδεάτη, Ηρακλής 10, ΑΕΚ 10, δεν με νοιάζει πάντα ΑΕΚ 10, Ηρακλής 10. Ναι. Οι δύο από ένα βαθμό, έτσι. Ποιος. Και η Λάρισα 3. Οι δύο τελειώσαμε. Πρέπει δηλαδή ο Ηρακλής να κάνει 4 χαρακτήρια. 9 αγωνιστικές έγινε φίλε. Ναι, αλλά δεν φτάνει αυτό. Πρέπει και ποια από τις άλλες ομάδες, γιατί είναι μία, ποια είναι αυτή η μία, όλοι παίζουν μεταξύ τους. Περίμενε να... Η οποία θα κάνει... 5. Μαγικά! Μιλάρισε. Θα κάνει 5 νίκες. 27 βαθμούς έχει ακόμα. Έχει δίκιο το παλικάρι, έλα. Ναι βρε μάτια μου, και έχει ο Ηρακλής τους 10. Ναι, και... Άρα ο Ηρακλής θέλει ακόμη 17. Με τη Λάρισα είναι 7. Δηλαδή δυο στραβές να γίνουν και δύο ανάποδα. Δυο χι να γίνουν και δυο ήττες, καλά σου λέει το παιδί, ρε. Κατάλαβες τι λέω. Να μην το... Ρε φίλε, τι δεν καταλάβω. Και εσύ και άρα πρέπει, αποκλείουμε τις άλλες ομάδες. Η Λάρισα που πήγε σήμερα στους 3, έτσι. Ναι. Πρέπει να γίνει η Μπάγερ των Βαλκανίων. Πιθανόν. Ωραία! Και ο Ηρακλής με τα δύο σέντρα. Αν σε πάρει μέσα έξω η Λάρισα, τελείωσες ρε φίλε. Ωραία! Τότε χαλάνε ρε φίλε. Αν με πάρει μέσα έξω η Λάρισα, κάνει άλλες τρεις νίκες, υποκλίνομαι τότε να μην τσάπνεις νίκες. Ρε Τζόρνταν, αυτό οι Άγγλοι το λένε. Ναι, wishful thinking. Είπε πάντως για Bayern, είπε και κάτι σαν αυτό. Δηλαδή επιθυμία. Αυτό είναι επιθυμία. Διάλειμμα. Αυτό είναι επιθυμία. Πάμε. Ποια δείτε. Ο Γονίδης είσαι και κλέβει. Δεν έχω γονίδι ρε φίλε. Εκτός αν τραγουδήσει ο Γονίδης heavy metal. Έγινε θέμα για τον αυτό να, τον φουκαρά τον... Μισό λεπτό. Έγινε θέμα για τον φουκαρά τον... τον τραγουδιστή ρε, τον μορφόπεδο ρε. Το ρουβάρε που θα τραγουδήσει άλλο. Το έκανα θέμα την επόμενη μέρα. Το έκανα θέμα. Ρε. Τι τραγουδήσει. Δεν επιτρέπεται. Γιατί δεν επιτρέπεται. Τι δεν επιτρέπεται, ρε Μάρι, τι είναι αυτά που λέτε. Θα το πούμε μετά. Θα το κρατήσουμε. Τι είναι αυτά που λέτε. Πάμε στον κόσμο. Έλα, φίλε. Α βάλουμε και τη φέρα. Έλα, φίλε.
Τι διπλωρέ είναι. Άντε ρε, άντε ρε. Πού είσαι, σένα πέρα. Άντε αγόρι μου, άντε, επιτέλους. Τελευταίος, καλύτερος. Περήφανε Κύπρια, αδερφέ. Πολύ το φιλόσοφο κάνει σήμερα, ε. Εγώ. Καρχήν έβαλε το διάλειμμα πάνω μου. Που να με πιάσει εμένα, ρε. Ρε Βλαχοκύπριε, βρε Ταγάρι, βρε. Βλαχοκύπριε. 40 χρόνια στα κατεχόμενα. Πρέπει να έχει ακουστεί αυτό πρώτη φορά. Βλαχοκύπριε, φίλε. Όλοι σπουδασμένοι, γραμματιζόμενοι είμαστε στην Κύπρο, ρε. Τι βλάχος. Καλαμαράδες. Γι' αυτό σας φάγανε τα λεφτά. Με το τέλος του μήνα σε βλέπω και εσένα στον δρόμο. Εγώ τα θάψα τα λεφτά μου. Θα μένα τα έχω. Σε σεντούκι. Θα μένα τα έχω. Τι. Δηλαδή, εμένα που μου έφαγε 2 χρόνο μισθού, μια ομάδα τι να κάνω. Τα έχει κάνει χρυσό, δηλαδή. Ξύλο, φίλε. Όποιο έφαγε τα λεφτά, ξύλο. Πάνε 2 αρκούδε και πάνε βάρα, δέρνε. Και φάει τα λεφτά εμένα και θα κάτσω να μαλώσω εγώ για το Πασόκ, τη Νέα Δημοκρατία, το χριστιανό, τον Ορθόδοξο με τον Καθολικό ή να μαλώσω για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Σωστό, μάλιστα. Κύπριε. Εντάξει. Κύπριε, ξέρετε να καταλάβω και από τη μύτη μιλάει. Όχι, όχι, γιατί ήταν κατά του Άγγελου το παιδί. Για τον Γιώργο Γεωργιάδη δεν έχω ακούσει κανένα σχόλιο. Όχι, έφυγε ο Άγγελος, γιατί δεν τσουλάει η ομάδα. Κοίτα, άσμε να σου πω, ρε. Ναι. Τσιπήσαμε το ποντάκι μας σήμερα, εντάξει. Που μας καταντήσανε, να λέμε μπράβο που τσιπήσαμε το ποντάκι μέσα του. Ναι, ναι. Ακριβώς. Ακριβώς. Τι να πω άλλο. Δεν απαντάς όμως, ο Άγγελος έφυγε λόγω, δεν τραβάει η ομάδα. Ο Άγγελος έφυγε, εντάξει, δεν φάγαμε 4 αυτή τη φορά, βελτιωνόμαστε. Ναι, βελτιωνόμαστε. Έτσι, από εκεί και πέρα, ο Ασλαμάς να μου πει τι είναι να ποντάρω για το Champions League. Οι παοξίδες δεν γίνανε για τους συνδέσμους. Τη δεκαετία του 70 δεν είχε συνδέσμους. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 που κατέβαινε όλη η επαρχία και γίνανε παοξίδες. Και γέμισε τούμπα με 45.000 κόσμο. Δεν είχε συνδέσμους. Ούτε στο Χάρι Λάου είχε συνδέσμους όταν είχε 30.000 κόσμο. Σε δεκαετία του 70. Άστε τα παραμύθια τώρα. Έγινε παοξίδες για τρία πράγματα. Έγινε για τη μεγάλη ομάδα τη δεκαετία του 70. Ναι, άλλο. Για την αδικία και για το λαό του. Ποιο λαό όμως. Από το μεγάλο λαό του. Τους οργανωμένους. Το λαό του γενικά. Για την τούμπα. Τούμπα, ναι. Για την τούμπα. Στον Ολυμπιακό η θύρα 7 ήταν δεκαετία 70 και 45.000 κόσμο. Αφήστε το παραμύθι με τους συνδέσμους. Για τα πλακώνεστε μεταξύ σας. Άστε τα τώρα. Εμένα μιλάω, δεν μιλάω κανένα παιδί. Γενικά μιλάω. Οι σύνδεσμοι στην Ελλάδα είναι εκτροφείο βίας. Τι είναι. Τι είναι. Και πάνε 10 παράνε ένα. Πάνε 50 παράνε 10. Αυτή είναι η ιστορία. Τι είναι. Τι είναι ρε, ψέματα είναι. Εντάξει ρε, εντάξει, να σε βγάλουμε πρωθυπουργό εσένα. Θα το πούμε πρωθά. Άντε ρε Χαϊβάνη, σου φάγαν την Κύπρο οι Τούρκες για να κάνεις τα κουνιές. Άι Χαϊβάνη. Ε, Ασλάμα, μίλα μου λίγο. Σου φάγαν τα λεφτά. Σε άκουσα, ναι, άκου και πήρε. Άντε. Είναι το χειρότερο Final Four, αδόκιμος όρος, καταλαβαίνεις εννοώ, έτσι. Του κυπέλου πρωταθλητών ομάδων Ευρώπης τα τελευταία 120 χρόνια. Δεν θέλω, είναι ό,τι συχαίνομαι, είναι σαν να ακούω, σαν να μιλάω με ένα πιτσιρικά και του λέω: στη Γερμανία τι είσαι, Μπάγκερ, στην Ιταλία, Juventus, στην Ισπανία, Ρεάλ. Αν ήταν Μάντσεστερ, θα ήταν τώρα ευχαριστημένος. Είναι συσσωρευμένη γλυκιά. Αν ήταν Μάντσεστερ, θα ήταν. Κόντρα σε αυτά με τα οποία καλούσε. Ήταν η Μάντσεστερ, θα έλεγε ότι πιο ωραίο το Final Four στο ποδόσφαιρο. Σαφώ θα υποθέσω. Βέβαια, ναι, εννοείται. Αλλά οι άλλοι, δηλαδή, ό,τι συχαίνομαι. Εννοείται. 2002 Ιταλική Juventus. Ξαναείδαμε φέτο την παλιά καλή. Διεπιτροσμπρογμένη κυρία, έτσι, μια χαρά πρόκληση της δίνει ο διαιτητής με τη Μονακό, το πέναντι αυτόν δοθεί ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ποιο, ήταν... υπέρ του Ολυμπιακού. Της Γιουβέντους. Ναι. Ναι, ουρακοτάκος και μπανάνα κρατούσε, ουρακοτάκος με μπανάνα, αυτό, στον κούλ αυτό κρίθηκε. Την περνάει έτσι, και όλα μια χαρά. Είναι γλιώδες Final Four. Θα έρθει το χρόνο η καθαρή Μάντσεστερ να τα σαρώσει όλα, εντάξει. Εγώ καλά. Ναι, ρε φίλε, αυτό και εγώ τώρα δεν είναι αυτή. Άστε να μιλήσει, δεφορμένο Κύπριο σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Πάμε, επόμενη γραμμή, κόψε τον. Επόμενη γραμμή, δεφορμένη. Ούτε μας κορόιδεψε, ούτε μας έβρισε, ούτε μας έβρισε. Φαντάσου, το αδέλει και σένα. Ούτε μας κρέμασε, ούτε μας κορόιδεψε, τίποτα. Ούτε μια ατάκα να πήγε τα μούτρα. Θα με γκρόπινε, εντάξει. Επόμενη γραμμή. Έχουμε και τη μεγάλη επιστροφή στη Θεσσαλονίκη. Πάμε, ναι. Ναι, γεια σας. Καλώς τον. Γεια σας.
Μπορώ να κάνω κάτι ερωτήσεις στον Τζόρνταν. Ναι, αλλά φώναζε λίγο παραπάνω. Να πούμε. Λίγο, αν επιτρέπετε, τι ομάδα ακούστε, γιατί κάνουμε ένα εδώ πέρα κρατάμε συμμετοχή. Τι υποστηρίζετε. Αυτό και η Άλκο. Πλάμα, θα καταλάβει. Α, καταλάβω. Θα καταλάβω. Ωραία. Θέλω να ρωτήσω τον φίλο μου τον Τζόρνταν. Ναι. Ποια ομάδα στο φορά στο ποδόσφαιρο πήρε πρώτη πρωτάθλημα. Πρώτη, ποια πήρε πρωτάθλημα. Ο Άρης, ο Άρης, ο Άρης. Το 1959 που... Ο Άρης, ο Άρης, ο Άρης. Τον το Τζόρνταν ρωτάει, βρε, μιλήστε εσείς, βρε, μα. Τον Τζόρνταν. Άντε, μπράβο. Από το 1959-60 που καθιερώθηκε η Αλφα Εθνική. Αγόρι, μας, τι καθιερώθηκε και τι δεν καθιερώθηκε, εγώ... Σου λέω, σου απαντάω, με ρωτάς τώρα. Τα πρωταθλήματα, οι προϊστορίες και οι ιστορίες από το 1959-60 μετρούνται. Το πήρε ο ΠΑΟΚ. Πάμε παρακαλώ. Συνεχίζουμε. Ποια ομάδα έφερε κύπελο πρώτη στη Θεσσαλονίκη. Ποια ομάδα έφερε κύπελο πρώτη στη Θεσσαλονίκη. Ο Άρης. Ποια ομάδα έφερε στο μπάσκετ πρώτη πρωτάθλημα. Ναι, πού κολλάει αυτό, πες μου, πού θα καταλήξει. Να μην χρονοτριβούμε, ρε φίλε, πού κολλάει. Ο Άρης, Αριανός. Θα καταλάβεις. Ναι. Ποια ομάδα έφερε στο, στη Θεσσαλονίκη πρώτη πρωτάθλημα. Στο μπάσκετ. Ναι. Ο Άρης. Κύπελο στη Θεσσαλονίκη πρώτη στο μπάσκετ, ποια ομάδα έφερε. Τέλος πάντων, παρακάτω, λέγε ρε παιδί. Όχι, απάντησε ρε παιδί. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Ποια ομάδα του ρίξε μια παδίτη. Ο Άρης, ο Άρης. Θα σε κάνω κι εγώ μερικές ερωτήσεις μετά. Μετά αυτός. Τζόρνταν, έλα. Πες μου, αγόρι μου τώρα, ποια ομάδα έφερε πρώτη πρωτάθλημα στη Θεσσαλονίκη στο βόλεϊ. Άντε πάλι. Πάλι ο Άρης. Πάλι ο Άρης. Ποια ομάδα έφερε κύπελο στο βόλεϊ πρώτη Θεσσαλονίκη, αγόρι. Περασμένα μεγαλεία διηγώντας ανακλήσεις. Για ποια άλλη ομάδα να μιλήσουμε, ρε Τζόρνταν. Εγώ λέω σήμερα για τον Πασεραϊκό να μιλάς εσύ. Όλα τα κάνατε μετά από εμάς, Τζόρνταν μου. Όλα τα κάνατε μετά από εμάς. Μετά από... Αλλά εσείς φύγατε πριν από εμάς. Αυτή είναι η διαφορά. Καλή για τα κάνατε. Εσείς φύγατε πριν από εμάς. Το θέμα είναι, ρε φίλε, πού είσαι τώρα. Λοιπόν... Σε όλα τα αθλήματα, παλικάρια μου, ο Άρης ήταν αυτός που δόξασε τη Θεσσαλονίκη. Περασμένα μεγαλεία διηγώντας ανακλήσεις, φίλε. Σε όλα πρώτη. Να, σας ευχαριστώ. Ήθελα να σου πει ότι είχε την πρωτιά στα πρωταθλήματα, σε όλα τα αθλήματα. Δεν τον τιμάει αυτό και που ποιο, λέει. Ποιος την έκανε την ομάδα του εκεί πέρα να παίζει στα τάρταρα τώρα. Ο ίδιος. Ποιος τους έλεγε μεσολακιά σε ρόν θα γίνουνε. Εσύ. Ποιος τους έλεγε δεν θα βγουν φέτος θα βγει ο Πασεραϊκός. Εσύ. Γιατί που πηδάνε τώρα αυτοί, για πες μας. Ό,τι θέλει ο καθένας. Δημοκρατία. Εδώ ρε παιδιά, καλά είπε ο Ζουγανέλης. Εάν στην Ελλάδα η λαγκαμία μετριόταν σε λαμπάκια και σε φωτάκια, Las Vegas θα ήμασταν εδώ στην Ελλάδα. Las Vegas θα ήμασταν. Το είπε αυτό ο Ζουγανέλης. Ο Ζουγανέλης. Πάμε. Μάλλον αυτός πρέπει να το πει. Πάμε, επόμενη, ναι. Έλα φίλε. Με γκόμενα είναι αυτός. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Με γυναίκα είναι αυτός. Αριανός, Αριανός. Καλημέρα φίλε, καλημέρα. Καλώς τον, καλώς. Τι γίνεται τώρα ρε παιδιά, την έχουμε χάσει λίγο την μπάλα εδώ τώρα. Αυτό που έγινε σήμερα ήταν απροσδόκητο να πούμε. Ποιο το Πασεραϊκό λες, το κερδίσει. Περίμεναν τα παιδιά ο Πασεραϊκός να κάνει γέλα, να κυπεράσει ο Άρης προς τα... Δεν περίμεναν ότι η Καβάλα θα σηκώσει τα πόδια σαν τη Δίνα Σπά. Νομίζουν ότι σηκώσατε τα πόδια η Καβάλα. Σηκώσε τα πόδια η Καβάλα, καλά λέει. Εντάξει, καλά λέει. Τώρα τι γίνεται δηλαδή, τώρα του χρόνου να πούμε και δεύτερη χρονιά. Κοίταξε, δεν, πέσουν... δεν γίνεται κι άλλο αυτό. Αν πέσουν τώρα τρεις ρε φίλε. Μπορείς να πάρεις αβήμι. Λοιπόν φίλε, σήμερα από κάτι λίγο. Είσαι εκεί πέρα παρέα με κοπελιά, είναι κοπελιές και έχετε πιει κιόλας. Όχι, γιατί. Α, γιατί άκουσα γυναικείες φωνές και διακρίνω μια ευθυμία έτσι. Δεν νομίζω μετά τι. Φαντασιώσεις. Γενικά φαντασιώσεις έχει ο Σλαμάς. Μισό λίγο να ρωτήσω. Γενικά φαντασιώσεις έχει ο Σλαμάς. Κάνω λίγο μια ερώτηση. Αυτή τη στιγμή στον Άρη, κάτι πολύ βασικό το οποίο αγνοούν όλοι, μόνο οι πιο προχωρημένοι Αριανοί το αναφέρουν. Το ξέρεις ότι δεν έχει γίνει εκαθάριση. Δηλαδή αν ανέβεις, ανέβεις πάλι με χρέη. Αυτό να σε απασχολεί εσένα, όχι αν θα ανέβεις ή όχι. Δεν έχει γίνει καθάριση του κρόνου του Άρη. Ανεβαίνει στη Β' Εθνική με χρέη πάλι. Κάτσε ρε, πόσο καιρό. Οπότε πρέπει να κάτσω 3 χρόνια Γ' Εθνική για να γίνει καθάριση. Όχι, πρέπει να γίνει καθάριση. Κάτσε ούτως ή άλλως 3 χρόνια. Και για τον ΠΑΟΚ δηλαδή, ας σου πω λίγο κάτι. Αν τη Δευτέρα δεν δώσει ο άλλος, με το συμπάθειο κιόλας, αν τη Δευτέρα ο άλλος δεν δώσει την επιταγή, γιατί δεν την αναφέραμε καθόλου, αν δεν δοθεί επιταγή για να πληρωθούν τα χρέη, στα τέτοια μου με το συμπάθειο. Τι πόσο λογοπαίνει. Και για τον Άρη αυτό σε λέω ρε φίλε. Να μην σε νοιάζει αν θα ανέβεις. Μην ανέβεις με χρέη. Δεν έχει κανένα νόημα. Ορίστε. Δεν υπάρχει αυτό. Να προλάβουν να κάνουν καθάριση. Να προλάβουν να κάνουν καθάριση αλλά δεν προλάβουν να βγουν.
Αυτό δεν ξέρω, αυτό 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 που γιατί τα διοικητικά και τα χρέη. Δεν έλεγε η προθεσμία, πάλι δεν ξέρω. Όσο πιο πολύ ασχολείσαι, τόσο πιο πολύ ξενερώνει. Είναι στα ασφαλιστικά ταμεία μέχρι 30 του μηνός. Πάω, δεν είναι στην Ελλάδα, δεν είναι τέλη Μαΐου αυτό. Καλά και ο Πασαραϊκός, αυτό που τα λέμε, μην νομίζει είναι καμιά υπερομάδα. Εγώ ξέρω φορολογικά, αλλά ξέρω ότι. Μια μέτρη ομάδα για γάμα θεγεί. Ο Πασαραϊκός έδειξε ότι. Ξέρω ότι γίνεται με δικαστήρια για τέτοια τρόπο. Ο Πασαραϊκός έδειξε ότι στο παρασκήνιο ήταν πολύ δυνατότερο από τον Άρη. Ακριβώς. Παιδιά, τον Άρη τον είδατε τώρα, λέμε για τον Πασαραϊκό, δεν είναι ιδέα. Δεν είναι έτσι, δεν είναι. Σήμερα τι έκανε ο Πασαραϊκός. Τον Άρη τον βλέπει. Μισή φάση έκανε. Πού θέλετε να καταλήξει. Οι ομάδες, όπως ξεκίνησε το πρωτάθλημα, εγώ έβαλα στοίχημα με δύο φίλους Μαριανούς. Δεν τελείωσε ακόμα. Δεν βλεπόταν ο Άρης. Προετοιμασία έκανε με χωρίς ρόστερ. Προβλήματα είχε, διοίκηση δεν είχε. Πήγε δύο προβλήματα. Περιμέναν να έρθει ο Σανιά και ο Λουντούλου, δύο παίκτες να πούμε, του οποίου είδα και τίποτα. Ο Σανιά είναι και αγράμματος. Από ό,τι έμαθα, στηρίξανε την ομάδα σε δύο μάμους επάνω. Η προετοιμασία ήταν για να πάει β' εθνική, υποτίθεται. Και με, καλά τελευταία στιγμή... Με 13 άτομα, με 13 ναι. Παίκτες στη Βουλγαρία κάναν προετοιμασία τώρα. Ναι. Τα λες στους Αριανούς, νομίζω τους χάσεις καζούρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν έχει λέει θέμα ο Άρης με καθάριση. Αγρόλιο έχει. Αγκάρι μου. Εγώ πάντως φίλε, γάμα εθνική τον Άρη και να βγει άλλη ομάδα. Είχε δίκιο αυτός ο φίλος μου που μου έλεγε «Δεν θέλω να πάω σε αυτόν τον όμπουλο με Πασεραϊκό και με Καβάλα». Γιατί ρε παιδιά, μισό λεπτό τώρα, ο Ηρακλής όταν δεν, δηλαδή γάμα εθνική ανέβηκε, κάτι σοβαρά. Τον ανέβασα. Αυτό θέλω να σου πω, το Ηρακλής ανέβηκε λοιπόν. Άμα δεν έχεις διοίκηση, όποιος και να είσαι δεν ανεβαίνεις. Πώς θα το κάνουμε. Όπως δεν ανέβηκε ο Ηρακλής που ήταν ακέφαλος, έτσι όπως δείχνει δεν ανέβηκε ο Άρης. Για δεν παίξουν παράδειγμα. Τι έκανε, δεν είχε το Μιλτσάκη. Θα φας άλλη μια χρονιά. Τι επιθυμία, έξε. Ξεκαθάρισε από την έποψη. Ή θα φας μια χρονιά ακόμα. Ή θα κάνεις μπαράς και αν κερδίσεις θα ανέβεις. Ή θα πάρεις αφημί. Και ο Ηρακλής μεταξύ μας που δεν το λέει κανένας Ηρακλής. Δεν πάρει αφημί. Άμα γίνεται για καθάριση αφημί, γιατί να πάρει. Αγωνιστικά δεν έχει ανέβει αγωνιστικά. Αγωνιστικά δεν έχει ανέβει καμία κατηγορία. Προχωράει, περπατάει. Δεν το κάνουμε στην φετινή. Δεν μπορεί να τα κάνει και τα δύο. Γιατί να την κάνει. Πάμε σε ένα φίλο, ναι. Ναι. Έλα. Καλημέρα σας. Γεια σου. Καλώς Καλώς ο Γιάννη. Για βόλεϊ θα μιλήσει ο Γιάννης. Δεν μιλάμε για βόλεϊ, αυτοβόλεϊ. Για ποδόσφαιρο μιλάμε στην κουμπή. Μπράβο. Για βόλεϊ αύριο. Τετάρτη. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να δώσω συγχαρητήρια στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, τον Πασεραϊκό, για το μεγάλο διπλό σήμερα. Με ένα μισό πόδι στην. Να μην πούμε με δύο. Τώρα με προσβάλλεις, ρε φίλε. Ζορντάν. Έλα. Ο φίλος ο Ραγιανός που βγήκε. Γιάννη, με πόσα πόδια είναι ο Πασεραϊκός, τι είπες για τα πόδια, τι είπες. Με τα δύο πόδια λέω στη Β'. Γιάννη, ποιος το λέει τόσο καιρό. Με τα δύο δεν είναι. Με ένα μισό. Ένα μισό, ασλαμά, εντάξει. Ναι, με ένα μισό πόδι. Ζόρνταν δικαιώνει σε μια από τις πολλές φορές, όπως πάντα. Μπράβο. Σε ό,τι λες 95-96% είσαι μέσα. Μπράβο, αν τα ακούνε αυτά. Και συγχαρητήρια, σου βγάζω και το καπέλο. Τώρα για τον άλλο φίλο τον Αριανό που μας έλεγε για τους τίτλους, εντάξει. Αλλά δεν μας ρώτησε, δεν μας είπε και ένα άλλο. Ποια ομάδα από τις τρεις μεγάλες αθλητικές της Θεσσαλονίκης έπεσε πρώτη. Σωστό. Και ξανάπεσε και ξανάπεσε. Ο Ηρακλής. Και τρεις φορές ειδικά κιόλας, όχι μία. Τέλος πάντων, βρίσκουν και τα κάνουν τώρα, επειδή ο Πάοκς ο ποδόσφαιρο δεν τραβάει. Το Κοροβέση πώς τον είδε σήμερα, ναι. Το Κοροβέση τον είδα... Ναι, πώς. Καλό για πάγκο. Μπαγκά, μπράβο. Καλό για πάγκο. Καλό είναι να έχουμε παίκτες στον πάγκο, όχι όπως φέτος που είχαμε 14. Ναι, όντως. Γιώργο, σε αυτό που λες, το έχω τονίσει για αυτούς τους δύο παίκτες, για Χαρίση και για Κοροβέση, ότι χρειαζόμαστε τέτοιους παίκτες στον πάγκο. Να σου δώσω και τον Μπούι, Γιάννη. 14 ήταν όλοι και όλοι. Ναι, ναι. Αφού νόμιζες ότι οι παίκτες του ΠΑΟΚ, αν τους δεις τώρα μετά το 60, νομίζεις όλοι ότι φοράνε κόκκινη γραβάτα. Οι γνώστες σου είναι σήμερα που σήμερα πήγα έκανα 5 χιλιόμετρα στο ρέμα. Γιατί ρε Γιώργο, νομίζεις ότι έχουμε κανένα καλύτερο αυτή τη στιγμή το Κοροβέση εκεί από τη θέση του. Αυτό είπα σήμερα. Ο μόνος λόγος που χάρηκα το ματς είναι γιατί τουλάχιστον αυτοί οι δύο είναι καλύτεροι από αυτούς που υπάρχουν. Μπράβο, μπράβο. Εγώ θα έλεγα ότι συμφωνώ με αυτό που είπες στο πρόλογό σου, ότι αν ο Αστέρας τη δει σοβαρά την υπόθεση... Α, ναι! Αφού έπαιξε το καλή, μετά το Γάβρο, έπαιξε πολύ και ο Γάβρος όχι τόσο. Σάλτσα πάλι. Πάλι σάλτσα. Έπαιξε καλό το δώσο. Το Παναθηναϊκό είδα εχθές. Σάλτσα πάλι. Πάψε εσύ βρε βάζελε σάλτσα και μάλτσα. Αστέρα, τώρα την έκανες τώρα. Μπάγελ Αστέρα. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο,
για τον ΠΑΟ και την ομάδα μου. Μήπως κάνει τώρα πλάκα, επειδή τώρα η διαφορά πάνω κάτω θα είναι εκεί συν ένα πλην ένα. Μα ίδια θα ξεκινήσουν. Και ναι, και σοβαρευτούν λίγο στα play-off. Μόνο αυτό το δικόμενο πιστεύω εγώ να υπάρχει. Αλλιώς τη βλέπω δύσκολη την πρόκριση για Champions League. Πολύ δύσκολη. Εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει με την άδεια των Ιωαννίνων. Αν τα Γιάννενα δεν πάρουν άδεια, λένε ότι δεν συμμετέχουν στα play-off. Τα play-off θα γίνουν με τρεις ομάδες δηλαδή. Ή θα μπει ο Ατρόμητος να παίξει play-off. Και, γιατί αν μπει ο Ατρόμητος και μετρήσει η διαφορά από τον Ατρόμητο, χάνουμε ένα βαθμό, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Έχεις δίκιο. Και μάλλον έτσι θα γίνει αν δεν πάρουν τα Γιάννενα. Και άδεια θα πάρει τα Γιάννενα. Και 6 βαθμούς θα πάρει ο ΠΑΟΚ από τα Γιάννενα και θα πάρει την πρώτη θέση ο ΠΑΟΚ. Γιατί έτσι άκουσα αυτή μου ότι τα Γιάννενα θα μπουν στη ρύθμιση των 100 δόσεων και οπότε θα την πάρουν. Δηλαδή. Εγώ κάτι τέτοιο έχω. Ναι. Τώρα σήμερα το μάτσο πρώτο ημίχρονο σχετικά πάω καλό ήταν, αλλά μάλλον μετά τελείω το οξυγόνο. Μέτριο ήταν και στο πρώτο ημίχρονο. Πολύ μέτριο στο δεύτερο. Έφαγε το. Αδικιούνα την νίκη. Τώρα επιτρέπεται τώρα να του φεύγει ο άλλος στην αντεπίθεση και να μην υπάρχει αριστερά. Είδε τι κενό υπήρχε. Έφυγε ο άλλος μόνος του εκεί. Αλώνησε, λες τι ήταν. Δεν συμφωνώ, Κωστή, μαζί σου για τον Τεμπέλη Νομπόα. Καλά. Δεν έκανε τον Καρσία. Να βγοδονώσανε τον Νομπόα, θα κολλήσει. Απατεώνα είναι. Πάντως. Απατεώνα. Καλό είναι και στο κέντρο. Απατεωνάκο είναι. Έβαλε τον Κάτσε να μαρκάρει για δυο. Και όταν πήγανε μετά δύο μπροστά, όταν έβαλε 4-3-3 ο αγέλαστος, δυο λίγοι στο πίσω μέρος μπροστά από τα center back, κάτσε Νομπόα σε 4-3-3, τον κάτσε πήγε να βάλει να καθαρίσει. Κόλωσε, δεν πήγε στον πόλεμο μέσα. Πάντως, δεν Γιάννη, το, θα πετάξει ναι, καμία πασούλα για τα ρηχά νερά είναι, απατεώνας είναι. Κοίταξε, ναι, Γιάννη, από τον Γκαρσία, είναι, δεν το συγκρίνω, είναι κλάσης χειρότερος, αλλά είναι χειρότερος και από τον Άτχο. Αυτό είναι το κακό. Και ο επόμενος είναι σωστό. Είναι χειρότερος και από τον Άτχο δηλαδή. Σωστό. Δηλαδή δεν είναι ότι φέρα καλύτερο παίκτη. Συμφωνεί ο Μάριος, σωστό είναι. Αφού έτσι είναι. Σωστό. Τον είδα σήμερα κάνει φάση πολύ προσεκτικά. Είδα τον κάτσε γύρω-γύρω να τρέχει το παιδί να κάνει τα πάντα. Τα πάντα. Γι' αυτό τον έχουμε και για να τρέχει. Και ο άλλος δεν θέλει να κάνει σουλάτσο στον ήλιο. Ναι. Καλά, ο Κάτσε, παιδιά, είναι τριχαντήρι, εντάξει, γι' αυτό τον έχω στο δέκα του ζωρό. Και καλά, ο άλλος τι είναι, για σουλάτσο. Ναι, όμως δεν θέλει, ξέρεις ποια είναι η διαφορά. Ποιο πάνε, γιατί για τριχαντήρι. Είχαμε. Στην Κέρκυρα κάθεται στον Κάτσε έκανε. Και Μάρκελ. Είχαμε τρεχαντήρι το Βιτόλο, αλλά ο Γκαρσία παίζει μπάλα. Εδώ έχουμε τρεχαντήρι τον Κάτσε, αλλά αυτός δεν παίζει. Άντε, μπράβο. Τι είναι η διαφορά. Άντε, μπράβο. Τι, εγώ κάτι με τον άνθρωπο, ρε, τα λεφτά μου πήρε. Δεν κατάλαβα. Φίλε μου Παναθηναϊκέ, δεν μου λες ο Μπέρκ πόσο καιρό θα λείψει. 15 μέρες, ήδη πέρασαν οι 5, 10 μέρες ακόμη. Δηλαδή με τα Γιάννενα θα παίξει μάλλον Γιάννη. Ναι, φαίνεσαι πολύ, πολύ χάλια μπροστά χωρίς τον Μπέρκ. Πάρα πολύ χάλια. Ρε φίλε, τι να κάνουμε. Εντάξει, τώρα δεν υπάρχει και κίνητρο πλέον. Στα play-off θα κρυθούν όλα. Στα δυο μάτς βασικά μετά. Λοιπόν, Άγγε, αυτά να είσαι καλά. Ναι, γεια σου. Τελευταία γραμμή. Τελευταία γραμμή για σήμερα. Και πάμε στην κουβέντα με τον Ρουβά γιατί διαφωνώ μαζί. Γεια σας. Τώρα τέτοια ώρα, άστο, δεν είναι άστο. Έλα. Γεια σας. Ήθελα να ρωτήσω ότι δεν έπεσε μια ομάδα οποιαδήποτε στη Β' Εθνική σημαίνει ότι είναι μεγάλη. Βέβαια, 100%. Τι θέλω να πω. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Θα σου πω το 100% τώρα. Κάτσε να ακούσω εγώ τώρα. Φυσικά. Ο Ολυμπιακός έπρεπε να πέσει στην Β' Εθνική. Άσε τι έπρεπε, φυσικά. Τότε. Άλλο έπεσε, άλλο έπρεπε να πέσει. Δεν έπεσε. Α, άλλο. Ναι, ρε φίλε, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Θέλω να γυρίζω δηλαδή. Μισό λεπτό, ρε φίλε, μισό λεπτό. Μετά από κάποια χρόνια θα φύγουμε όλοι εμείς. Είναι τα παιδιά από πίσω. Αυτά ναι. Ξέρουν τώρα τι έχει κάνει ο Ολυμπιακός πριν πολλά χρόνια και τι ο Παναθηναϊκός και τι ο ΠΑΟΚ πριν από πολλά χρόνια. Εσύ τι λες, δεν ξέρω. Όχι, ποιος το ξέρει. Έλα τώρα. Ναι. Εσύ ξέρεις. Εγώ. Ναι. Τι ομάδα είσαι. Αργιανός μια, πειράζει. Τα ξέρεις εσύ, πες την 11 του Άρη 70. Την 11 του Άρη 70. Από πού θα ξεκινήσω. Χριστίδης, Αλπάτης, Πάλας. Ο γιος σου θα τα ξέρει αυτά. Φυσικά. Ο γιος μου, που αξίζεται, ρε. Μπράβο! Και τι έγινε? Τίποτα, τι έγινε. Αν μιλήσουμε λίγο σοβαρά, η Manchester United έπεσε στην Β' Εθνική. Εσύ, συγγνώμη. Βέβαια, ναι. Αδιάκριτη ερώτηση. Και η Liverpool, βέβαια. Συγγνώμη, αδιάκριτη ερώτηση. Είσαι χωρισμένος? Όχι. Πόσο γιος σου έγινε, Παόκτσης? Ναι, σε γουστάρω, σε εκεί έγινε.
Μ' αρέσει που είναι δημοκρατικό. Ωραίος, μπράβο, μπράβο τον άνθρωπο. Πολύ αργιανή. Φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Επειδή στην Ελλάδα, θα σου πω γιατί το λένε αυτό, ούτε κι εγώ συμφωνώ, δηλαδή εγώ συμφωνώ με τον Μάριο. Επειδή στην Ελλάδα τους τίτλους τους έχουν πάρει 2-3 ομάδες. Ναι, παιδιά, συγγνώμη. Και δεν βγάζουν. Μισό λεπτό να τελειώσω. Και δεν βγάζουν, γιατί κανονικά οι τίτλοι κάνουν τη μεγάλη ομάδα. Αλλά επειδή στην Ελλάδα τους τίτλους έχουν πάρει 2-3 μεγάλες ομάδες, μετράνε πλέον τις παρουσίες στην άλλη μεριά. Μισό λεπτό. Κάνω εγώ μια άλλη τοποθέτηση. Δεν λέμε εμείς ότι ο Άρης δεν είναι μεγάλη ομάδα. Μην μπερδεύεσαι τώρα. Αλλά δεν μπορεί να είναι πιο μεγάλη ομάδα τώρα από αυτές που δεν πέσανε από την Άλβα Εθνική. Ναι, έχει μικρή, σωστό. Ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός είναι οι τρεις που δεν πέσανε. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Δεν σημαίνει ότι αυτό το πράγμα ότι η ΑΕΚ δεν είναι μεγάλη ομάδα. Σίγουρα είναι μεγάλη ομάδα. Εσύ που τάχθηκες με τον Κοντονή, εσύ που τάχθηκες με τον Κοντονή, πες μου τους λόγους που δεν πέσανε. Τους λόγους που έπεσες. Ναι, τώρα γιατί τα έχεις με το Κοντονί, εσύ δεν θα κάνεις κάθαρες το Κοντονί. Εσύ, το... μισό λεπτό, εσύ γιατί έπεσες. Τι να σου πω, γιατί έπεσε ο Άρης. Ρε φίλε, θα μιλήσουμε στο βαρά. Ναι, δεν σε ακούω. Θα μιλήσουμε στο βαρά. Ναι, δεν σε ακούω όμως, πες μου. Λοιπόν, για μένα, η γνώμη μου, έτσι, είναι ότι το ποδόσφαιρο πρέπει να καθαρίσει. 100%. Έτσι. Και όταν καθαρίσει το ποδόσφαιρο, δεν θα υπάρχει αυτό το θέμα που λέμε ότι δεν πέσαμε στην Αλφα Εθνική, είμαστε μεγάλες ομάδες, γιατί μαζί σου. Κάποιες ομάδες όπως το ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, το Παναθηναϊκός θα πρέπει να είχαν πέσει για κάποιους λόγους στην Εθνική. Ενώ κάποιες ομάδες όπως το Ηρακλής και ο Άρης που δεν είχαν background, δεν πέσανε. Πέσανε, συμφωνώ. Κατάλαβες. Τι να κάνεις, δεν μπορέσατε να πάρετε άδεια, ρε φίλε, δεν είχατε λεφτά. Δεν είχατε μαντήλι να κλάψετε πέρσι, γι' αυτό πέσατε. Μαντήλι δεν είχατε. Ναι. Η διαιτησία πώς μας έπαιξε πέρσι, θυμάστε. Γιατί σας έπαιζε έτσι η διαιτησία. Δεν είχαμε αυτά που ξέρουμε. Αυτό σου λέω, για. Αυτό τι είναι αυτό, λέει αυτό τι ποδόσφαιρο είναι αυτό. Υποχρεωθήκατε κάπου, δεν μπορέσατε να ανταποκριθείτε εκεί πέρα και σας πήγε η διαιτησία έτσι μετά. Φίλε, τι μας πήγε η διαιτησία. Πόσα πέναλτι δεν μας πήρξαν πέρσι. Γιατί. Τι γιατί. Για ποιο λόγο. Γιατί δεν είχαμε στείλε το... Γιατί πρόπερση είχατε που σωθήκατε. Είχανε. Γιατί πρόπερση, όχι δεν είχατε. Γιατί σωθήκατε πρόπερση. Σωθήκαμε. Γιατί. Δεν ξέρω, ήταν να δείξω το γιατί τα βρήκαμε το Μαρινάκι ρε. Τα είχατε καλά με το Μαρινάκι. Εγώ εντάξει ρε φίλε, εγώ δεν συμφωνώ ότι επειδή... Δεν πέσανε αυτές τις τρεις ομάδες, είναι και μεγαλύτερες ομάδες. Είναι ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα, είναι. Δεν συμφωνώ, εγώ δεν συμφωνώ με συμφωνείς. Το πνεύμα. Τώρα τι γίνεται. Γιατί και λίγο πες εκεί, μάθει τώρα εκεί. Ένας άλλος λόγος που μπορεί να κρίνεις τις ομάδες είναι από τους τίτλους. Ένας άλλος λόγος, ένα άλλο κριτήριο είναι που μπορεί να τους κρίνεις από τους οπαδούς. Ή μπορεί ένα πιο τίμιο, συγγνώμη λίγο, είναι από τους βαθμούς που έχουν στη Super League, στην Αλφα Εθνική. Από τις πορείες στην Ευρώπη. Και Ευρώπη είναι πολλά. Ένα το είπε ο Τζόρνταν, άντε να πω ένα κι εγώ. Να πεις. Που είναι το βασικό κριτήριο και είμαι μαζί σου. Είναι η συλλογική μνήμη. Σε όλο τον κόσμο, ένα κλαμπ, την υπόσταση του κλαμπ, την ορίζει η συλλογική μνήμη που έχουν ακόμη και οι αντίπαλοι του για αυτό το κλαμπ. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα, πρέπει να φύγω εγώ. Θες μου. Τέλος. Κάτσε να τελειώσει ο Γιώργος. Καλά λέει, καλά λέει. Λοιπόν, πες αυτό είχα να πω. Και σας χαιρετώ. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Είναι επικραμμένος αυτός. Τώρα έχει φάει την παπάρα ο Πανσεραϊκός. Είναι λογικό, είναι. Σου λέει, ξέρω πάλι γάμα, εθνική, θα παίζω. Δευτερόλεπτα. Εγώ είμαι υπέρ του Ρουβά. Αυτό είναι θέμα για νωρίς να γίνει χαμός. Δεν το βάλαμε νωρίς αυτό, βλακία κάνω. Να γίνει χαμός, βασικό θέμα αυτό. Με το καλημέρα. Τσάπτα, ένα λεπτό διατύπωση να γίνει χαμός. Εδώ φαίνεται πόσο βλάκι και πόσο χωριάτες ήμασταν αυτό το θέμα για να γίνει χαμός. Άλλη μέρα. Εγώ είμαι υπέρ. Εκφράζω μια συχνά γνώση του καλοκαίρι. Εννοείται ότι πρέπει να το πούμε. Όταν σταματήσουν και τα playoff και θα ερχόμαστε εδώ να κάνουμε. Ιστορία θα έχουμε να λέμε και άλλα θέματα. Τζόρνταν, εντάξει. Χαρούμενο σε βλέπω σήμερα. Εγώ αισθάνομαι ότι πρώτα απ' όλα κέρδισα τα στοιχήματα. Ναι. Κερδίζω, φαίνεται να κερδίζω. Δεν τελείωσε τίποτα ακόμα. Το δικό μου δεν το κέρδισε ακόμα. Και το δικό σου φαίνεται να το κερδίζω. Να με τη λεβαδιά δεν θα κερδίσει. Θα κερδίσω. Λοιπόν, ναι. Θεωρώ ότι το αντικείμενο το κατέχουμε καλά. Από ναι. τον Αύγουστο το λέω εγώ ότι ο Πασαραϊκός θα βγει. Εγώ δεν είπα δεν βγαίνει ο Άρης να κάνουν καζούρα του Αριανού. Εγώ είπα και την ομάδα. Φωτογράφησα και την ομάδα που θα βγει. Ναι. Είπα τον Πασαραϊκό σε σύνολο 16 ομάδων. Είπα μια ομάδα. Είστε πολύ χύμα, ρε ναι. Λοιπόν, πολύ χύμα και από ό,τι φαίνεται παίρνουμε τα στοιχήματα. Ναι. Σαν καλωσάρικα παίρνω εγώ. 300 από ένα, 100 από άλλο. Να πάρεις γιατί θα πληρώσεις σε καλό εστιατόριο. Εντάξει, θα πληρώσεις. Τα λέμε.